Κύριε Πρόεδρε, για τον Έλληνο, παρακαλώ. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω, παρακαλώ, στην κυρία Κυρτάτα. Αν μπορεί η κυρία Κυρτάτα να μας ενημερώσει, μιλάμε για το συγκεκριμένο έργο που είναι το Φραγκάκι 1. Ακριβώς να μας υπενθυμίσει σε ποια φάση της διοικητικής διαδικασίας βρίσκεται το Φραγκάκι 1. Και αφετέρου θα ήθελα να γνωρίζω από τον κύριο Δήμαρχο για μία πρόσφατη τροπολογία που μάθαμε ότι κατετέθη στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τα έργα τα οποία είναι με άδειες εγκατάστασης. Τι ακριβώς κατετέθη στη Βουλή των Ελλήνων και από ποιους έχει υπογραφεί αυτή η τροπολογία? Πριν απαντήσω, Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω εγώ την κυρία Κυρτάτα τι νομικά έχουμε δυνατότητα να αποφασίσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο τώρα. Και μετά θα τοποθετηθώ για αυτό που είπε ο κύριος. Παρακαλώ, κυρία Κυρτάτα, εισηγηθείτε μας. Λοιπόν, να απαντήσω και στους δύο, και στο Δήμαρχο. Τι μπορούμε να αποφασίσουμε, αλλά νομίζω είναι το σημαντικό για να ξεκινήσει η διαδικασία, το πλαίσιο της συζήτησης. Ωραία. Να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τον κύριο Ξανθούλη, η διαδικασία ανάθεσης για την άσκηση οποιοδήποτε ενδίκου μέσου είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Για να αποφασίσει να η Οικονομική Επιτροπή. Να διακόψω λοιπόν, κύριε Κυρτάτα, συγγνώμη. Ναι. Για την αμοιβή του δικηγόρου του κυρίου Ξανθούλη. Ναι. Που προηγούνταν από το Φραγκάκι. Υπάρχει κάποια. Είναι τα 2.350 ευρώ. Έτσι, για να συζητήσουμε αυτό, να τελειώσουμε τα. Δεν το έχουμε πει αυτό το θέμα ακόμα. Δεν το έχουμε πει. Και θέλει ξεχωριστή απόφαση από τύπον. Ναι. Αλλά λοιπόν είναι η παράσταση στις 3 Ιουνίου του 2020. Ευχαριστώ τον κύριο Μίλα που μου το θύμισε. Γιατί το μυαλό μου έχει φύγει. 3 Ιουνίου του 2000 ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας ή σε όποια μεταναβολή συζήτηση παράσταση για την υποστήριξη της αίτησης ακύρωσης της με στοιχεία 17-73-60 κατά του 2014 ΕΠΟ μετά το πώς των λόγων αυτής αφορά την, της γεννητρής Κοπελούζου. Πρέπει να είναι όμως διαφορετική απόφαση από, από το επόμενο κυρίως θέμα. Υπάρχει εδώ κάποια αρνητική ψήφωση ή ομόφωνα αποφασίζουμε ότι το. Εγκρίνεται η ανάθεση, η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και η αμοιβή που έχει προτείνει ο κ. Ξανθούλης. Αυτό είναι το περιεχόμενο. Αυτό είναι πέρα από, από τα όρια της πρόσφασης. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος. Εγκρίνεται ομόφωνα. Πάμε λοιπόν στο θέμα για το Φραγκάκι, κυρία Κυρτάτα. Έχετε το λόγο. Για το πλαίσιο. Ναι. Λοιπόν, η διαδικασία που ακολουθείται για την άσκηση ενός ενδίκου μέσω από το Δήμο, είτε αυτό είναι παρέμβαση, είτε είναι αίτηση ακύρωσης, είναι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία συνοδεύεται από γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Η γνωμοδότηση είναι επί ποινία παραδέκτου. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λάβουμε καμία απόφαση άσκησης ενδίκων μέσου, αν δεν υπάρχει νομική γνωμοδότηση. Τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να πάρει μια απόφαση άσκησης ενδίκου μέσου, αλλά σίγουρα αυτή θα πρέπει να ακολουθηθεί από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γιατί για να υπάρχει και η γνωμοδότηση. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε γνωμοδότηση. Μας την έχει καταθέσει ο κύριος Κόλλιας τη γνωμοδότησή του για το Φραγκάκι. Το Φραγκάκι είχε αιτηθεί αδειοδότηση το 2011, εκδόθηκε η ΑΕΠΟ 5 Απριλίου του 2018, μετά από 2 μήνες, 18 έκτου του 2018, έγινε αίτηση ακύρωσης, όχι από το Δήμο, από άλλους φορείς της ΑΕΠΟ. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έχει βγει και απορριπτική απόφαση από αυτής. Και στη συνέχεια, στις 12 Μαρτίου του 2020, η αδειούχος εταιρεία έλαβε άδεια εγκατάστασης για το εν λόγω αιωλικό πάρκο, με μία απόφαση του Υπουργού που βγήκε 12 Μαρτίου 2020. Δηλαδή, το θέμα της ΑΕΠΟ έχει τελειώσει και τώρα έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης. Από τις 12 Τρίτου που εκδόθηκε αυτή, ξεκινάει η 60ήμερη προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακύρωσης. Πλην όμως, στις 16 Τρίτου ψηφίστηκε η αναστολή όλων των εργασιών και όλων των δικαστικών προθεσμιών. Αυτή η αναστολή λήγει την 1η Ιουνίου.
και όπως έχουν αποφασίσει και όπως γίνεται και όπως και ο κύριος Κόλλιας το έχει πει σε μια ενημέρωση που μας έκανε, όσο ισχύει η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, για τόσο διάστημα αντιστοίχως αναστέλλεται και η προθεσμία άσκησης του ενδίκου μέσου. Άρα, νομίζω ότι το 7 Ιουνίου που υπόθηκε από τον κύριο Σουσούδη δεν ισχύει. Η προθεσμία θα ξεκινήσει πάλι να τρέχει από την 1η Ιουνίου που σταματάει η αναστολή των δικαστηρίων και των προθεσμιών. Άρα, δεν υπάρχει κατεπήγον πρώτον. Δεύτερον, όποια απόφαση λάβει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να επαναληφθεί για να τη λάβει μετά από τη γνωμοδότηση όταν αυτή θα παραληφθεί επιτέλους από το Δήμο νόμιμα. Έτσι. Άρα λοιπόν μετά, ας κάνουμε λοιπόν την προσφορία για το αν θεωρούμε το σώμα, θεωρεί το θέμα κατεπήγον για να συζητηθεί. Εφόσον η προθεσμία λοιπόν λύγει μετά από 56 μέρες περίπου, από ό,τι κατάλαβα καλά, 60. Κύριε Μπάλα, συγγνώμη, έχω να πω κάτι γιατί είμαι ο εντολέας του κύριου Κόλλια. Εκπρόσωπο μάλλον του εντολέας του κύριου Κόλλια, σε συνέχεια αυτών που είπε η κυρία Κυρτάτα, για να κρίνει το σώμα ακούγοντας και μια άλλη άποψη. Πρώτον, για το θέμα της προθεσμίας και του κατεπήγοντος, υπάρχει και μια πιο αυστηρή ερμηνεία που πάλι και ο κύριος Κόλλιας μου την έχει μεταφέρει και πρέπει να τη φοβηθούμε αυτό το ενδεχόμενο, ότι δεν θα προσμετρηθούν οι μέρες της αναβολής και δεν θέλουμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία και το ρίσκο. Τέλος πάντων, σας λέω ότι είμαι ο κύριος Κόλλιας. Εγώ δεν είμαι νομικός, μεταφέρω. Δεν πρέπει να το πω αυτό ο κύριος Κόλλιας, γιατί εγγράφος μας έχει στείλει έγγραφο στην ίδια τη γνωμοδότηση που λέει ότι έχει ανασταλεί η προθεσμία. Και άλλωστε αυτό έχει γίνει με την κοινή υπουργική απόφαση και με όλες τις σκία που έχουν. Δεν υπάρχει διαφορά. Από 13 Μαρτίου, από 16 Μαρτίου, συγγνώμη, μέχρι 31 Μαΐου δεν τρέχει καμία προθεσμία. Έχουν περάσει μόνο τέσσερις μήνες. Κύριος Κόλλιας, ακούστε με το. Δεν υπάρχει το οποίο λέτε. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Μπάλα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εκτός από την τυπική προθεσμία, υπάρχει το ουσιαστικό της αναστολής, γιατί εκεί πέρα υπάρχει θέμα παρακόλλησης, πώς το λένε, ενόχλησης προστατευόμενου είδους και πρέπει να σταματήσει το έργο. Γι' αυτό η προσφυγή πρέπει να κατευθεί άμεσα. Αυτή η ιστορία του να τρενάρει το αν θα το προσυπογράψει ο Δήμος ή όχι άλλους δύο μήνες, δεν εξυπηρετεί το ζητούμενο της αναστολής. Ωραία, το καταλάβαμε. Θεωρεί το σώμα λοιπόν ότι είναι κατεπήγον. Πρόεδρε, να κάνω μία ερώτηση. Έχω ενημερωθεί, χωρίς να σου γνωρίζω, ότι οι περιβαλλοντικοί όροι της άδειας εγκατάστασης ουσιαστικά απαγορεύουν εργασίες κατά τη διάρκεια, νομίζω μέχρι και τον Ιούνιο, αν δεν κάνω Αλέξανδρε, λάθος. Απαγορεύουν και από τους όρους του περιβαλλοντικού που είχε εκδοθεί η άδεια κατάστασης. Ισχύει αυτό ή όχι? Αυτή η αναστολή σταματάει σε λίγο και είναι και αυτό θέμα ελαστικής ερμηνείας. Δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε. Να πω κάτι. Για να μην βρεθούμε μπροστά στο να πάρουμε μια άκυρη απόφαση που πρέπει να την ξαναπάρουμε. Όπως σας είπα, την Παρασκευή υπογράφει η ΠΑΗ, οπότε η γνωμοδότηση εντός εβδομάδας θα παραλυφθεί και να κάνουμε μια έγκαιρη συνεδρίαση. Γιατί αυτό που είπατε χθες στην Επιτροπή ότι δεν ισχύει, τώρα που το είπε ο Πρόεδρος, ο ίδιος ο κύριος Κόλλιας εγγράφος με έχει διαβεβαιώσει για την αναστολή των προθεσμιών. Άρα δεν υπάρχει ο φόβος ότι στις 12 Ιουνίου χάνουμε τα πάντα επειδή 12 Ιουνίου. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η ουσία του θέματος είναι να μην μπουν οι μπουλντόζες και βρεθούμε αποτελεσμένοι. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Αν το σώμα σας νομίζει ότι θέλει να σταματήσει το φρακάκι, πρέπει να κάνει γρήγορα. Που δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Αν θέλει να πάμε με το τυπικό. Εμείς πάντως ως ενάγοντες θα προχωρήσουμε. Αυτό εμείς περιμένουμε, να γίνει η προσφυγή και να μπορέσουν να κάνει ο Δήμος την παρέμβαση. Αυτό όχι, έχω καταλάβει. Όχι, αυτό το ζητούμενο από εμάς. Ανασταλεί, δεν ανασταλεί. Το ζητούμενο δεν είναι να είστε, όπως το λένε, παρεμβαίνοντες. Είναι να είστε συνυπογράφοντες. Όπως και πώς θα είμαστε συνυπογράφοντες, με ποια οικονομικά στοιχεία? Σας τα είπε προηγουμένως και η Κυρτάτα. Τέλος πάντων. Τα οικονομικά στοιχεία, μα δεν θα εκταμιεύσει κάτι ο Δήμος. Δεν τίθεται. Δεν υπάρχουν οι κανόνες στη διαδικασία. Παρακαλώ. Λοιπόν, κάντε μια εργασία. Θα σας δοθεί ο λόγος στη συνέχεια που θα συζητηθεί το θέμα. Θα συζητηθεί τώρα δηλαδή. Κρίνει το σώμα λοιπόν ότι είναι κατεπήγον, κύριε Τρανάκο. Ναι. Ναι. Κύριε Καπάκη. Ναι. Κυρία Μαμάη. Ναι. Κύριε Τσαούση. Ναι.
Κύριε Ψωμά. Ναι, ναι. Κύριε Βιδάλη. Ναι, ναι, πρόεδρε. Κύριε Μαμά Ανδρονίκη. Ναι. Τέλος πάντων, υπάρχει αρνητική ψήφος. Όχι. Υπάρχει αρνητική ψήφος. Πρόεδρε, τώρα ψηφίζετε, δεν είναι κατεπήγον ή όχι. Ναι, ναι. Προφανώς και δεν είναι. Υπάρχει αρνητική ψήφος ότι δεν είναι κατεπήγον άλλη εκτός της δικής μου. Ότι δεν είναι κατεπήγον. Άρα λοιπόν, το θέμα θα συζητηθεί θεωρείται από το σώμα κατεπήγον. Με αρνητική ψήφο δική μου, που θεωρώ ότι δεν είναι κατεπήγον λόγω της αναστολής των υποθεσμιών και λόγω τότε η απόφαση η οποία θα πάρουμε θα είναι άκυρη αφού δεν υπάρχει γνωμοδότηση. Παρακαλώ, ποιος θέλει τον λόγο. Μου θέλατε τρεδιάστευση, αλλά δεν φαίνεστε κανένας. Κύριε Καπάκη, σχολείο είμαστε. Παρακαλώ. Να ξεκινήσω εγώ λοιπόν, αφού δεν θέλει άλλος να πάρει το λόγο πρώτος. Λοιπόν, για αυτό το θέμα για το Φραγκάκι, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε εξοδέψει απίστευτες ώρες που συζητάμε το ίδιο θέμα. Και μάλιστα να σας θυμίσω, κύριε Πρόεδρε, ως θεματοφύλακα των θεσμών, ότι υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη, στην οποία για να μαθαίνει ο κόσμος, γιατί το βίντεο θα το δουν, στο οποίο μετήχε μόνο η αντιπολίτευση, δεν μας κάναν την τιμή να έρθετε, παρόλο ήταν επίγον, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αγώνα. Πότε έγινε, αυτό το συμβούλιο που λέτε, Καπάκη, θυμίσουμε την ημερομηνία. Περίπου ένας μήνας. Ένας μήνας, ενάμιση, με τηλεδιάσκεψη. Έχει εκδοθεί απόφαση. Απρίλιο, νομίζω. Απρίλιο, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Ότι έχουμε Ιούνιο σήμερα, φαίνεται πόσο κατεπήγον ήταν τότε το συμβούλιο. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Κύριε Μπαλά. Κύριε Μπαλά. Αφήστε. Σωστό, με πήγατε και εκεί στην αποκεντρωμένη και εκεί εσπάσατε τα μούτρα σας. Κύριε Μπαλά, μη με ερμηνεύετε. Αφήστε σε μένα κρίνοντάς με. Κύριε Μπαλά, μη με ερμηνεύετε. Κρίνοντας την άγνοιά σας, παρακαλώ. Μη με ερμηνεύετε. Αφήστε να κρίνει ο κόσμος και εσάς και εμένα. Φυσικά. Αυτό είναι πραγματικά. Συντονίστε τη συζήτηση και δώστε τη δυνατότητα να μιλήσει ο κόσμος. Τότε κάντε τη συζήτηση για το Φραγκάκι και όχι για μένα, κύριε Καπαγιάννη. Μη με ερμηνεύετε. Θα αφήσετε να ακούσετε. Δεν μπορείτε να μ' ακουμπήσετε τουλάχιστον τις νομικές γνώσεις. Παρακαλώ. Θα αφήσετε να ακουστώ. Αν δεν μιλάτε για νομικά, ναι, παρακαλώ. Θα αφήσετε να ακουστώ. Έχω το δικαίωμα να μιλήσω. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι υπάρχει ήδη απόφαση, την οποία η Δημοτική Αρχή, ομόφωνη απόφαση, με 13 ψήφους έναντι μία αρνητικής ψήφου, η οποία λέει καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αναθέσει την άσκηση ένδικων μέσων για το θέμα του Φραγκακίου, το οποίο ουδέποτε εκτελέσατε αυτή την απόφαση και ουδέποτε μας στείλατε βέβαια και την γνωμοδότηση. Αυτή την περίφημη γνωμοδότηση την οποία την έχετε και το email ήταν ένα forward, να το κάνετε μια προώθηση, να το στείλετε και στα mail και του Δημοτικού Συμβουλίου για να γνωρίζουν τι λέει. Βεβαίως μας ενημέρωσε ο κύριος Κόλλιας, μας ενημέρωσε και η κυρία Κυρτάτα και λέει ο κύριος Κόλλιας, ο οποίος και διαζώσεις μας ενημέρωσε στην Επιτροπή, ο οποίος προτείνει για να είναι πολύ δυνατό η αίτηση της άσκησης ένδικων μέσων από το Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, προτείνει τη συνυπογραφή από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δικογράφου για την άσκηση ένδικων μέσων. Αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες και κάθε φορά βρίσκεται κάτι άλλο για να το αποφεύγετε. Εσείς μας λέτε για την οικονομική, ενώ δεν τίθετε οικονομική θέμα, για οικονομικό θέμα. Άρα δεν υπάρχει. Μετά το αλλάξατε. Το κάνατε παρέμβαση εκ των υστέρων. Μετά υπάρχει άπλετος χρόνος για τις προθεσμίες και μετά ό,τι άλλο. Ό,τι αποφασίσετε, εσείς κρινόσαστε από τον κόσμο όπως κρινόμαστε κι εμείς. Εάν δεν θέλετε, πάρτε επιτέλους θέση και πείτε «Δεν θέλουμε να το κάνουμε». Να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ. Οι στιγμές είναι πάρα πολύ κρίσιμες και θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε στις επόμενες γενιές για αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ας μην κοροϊδεύουμε τον άλλον. Εάν θέλουμε να γίνει, να το πούμε και να τελειώνει. Εάν όχι όμως, να κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ. Ό,τι αποφασίσετε, σας λέω όμως ότι υπάρχει και απόφαση, υπάρχει και γνωμοδότηση
και υπάρχει και το τελευταίο. Πρόεδρε. Με διακόπτετε, Δήμαρχε. Πού το διακόπτεις τώρα. Μία φράση. Και υπάρχει και το τελευταίο όχυρο για ένα αιωλικό πάρκο, το οποίο ουσιαστικά καταστρατηγεί πάρα πολλούς κανόνες, κυρίως όσον αφορά τις προστατευόμενες ζώνες. Κλείνω εδώ. Ό,τι αποφασίσατε, τουλάχιστον πείτε μας την αλήθεια. Εάν δεν θέλετε, πείτε το. Είσαστε υπέρ του φραγκακίου, πείτε το. Αλλά όχι να κοροϊδευόμαστε με αναστολές, με προθεσμίες, με οικονομικές επιτροπές, με παρέμβαση και με οτιδήποτε άλλο. Δεν ξαναμιλάω. Ευχαριστώ. Κύριε Σουσούδη, επειδή το εισηγηθήκατε το θέμα. Μπορώ να μιλήσω. Να μιλήσω λίγο. Αν έχετε το λόγο, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε, παρακαλώ. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε πάρει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει μια απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος εχθές είπε ότι προσυπογράφει και εκείνος την αίτηση ακύρωσης. Την προσυπογράφει. Το είπε μπροστά σε όλη την ομάδα δράσης. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι κάτι φοβερό αυτή τη στιγμή να πούμε ότι προσυπογράφουμε αυτή την αίτηση ακύρωσης. Έτσι ώστε ο Δήμος να συμπαρασταθεί εντός εισαγωγικών, να κάνει, πώς το λέτε νομικά, να κάνει την παρουσία του στο ΣΤΕ μαζί με τον κύριο Κόλια, τον δικηγόρο, που είναι από την εταιρεία η οποία θέλει να προσφύγει. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό αυτή τη στιγμή να το ψηφίσουμε, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο προσυπογράφει την αίτηση ακύρωσης. Και θα παρασταθεί όποτε χρειαστεί νομικά και νόμιμα να παρασταθεί. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή και πάμε συνέχεια προς-πίσω. Κατανοητό, κύριε Σούδη. Η πρόταση λοιπόν η οποία. Κύριε Σούδη, ενδιαφέρεστε με αν κάνω λάθος. Η πρόταση λοιπόν η οποία μπαίνει σε ψηφοφορία είναι να συνυπογράψει την αίτηση ακύρωσης κατά της χωροθέτησης και της άδειας εγκατάστασης για το φραγκάκι και ο Δήμος Άνδρου δια της νομικής του εκπροσώπου της κυρίας Κυρτάτα και δια αυτής να παρασταθεί όποτε το δικαστήριο προσδιοριστεί. Πέδρε. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό. Συγγνώμη, το ερμήνευσα σωστά, κύριε Σούδη. Το ερμήνευσα σωστά. Δεν ακούω. Το είπα σωστά. Θεωρώ ότι το είπε σωστά. Για τον Κόλια το είπε σωστά. Αλλά νομίζω ότι το άκουσα καλά. Ναι, για τον Κόλια. Για τον Κόλια το συζητάμε. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Από την αρχή μιλάγαμε για παρέμβαση. Σεβόμενη και την πλειοψηφία και την Επιτροπή Αγώνα. Να σας διαβάσω λίγο την τροπολογία που καταθέσαμε και συνυπογράψαμε, παρόλο που δεν πέρασε στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, το οποίο λέει ότι προτινόμενη διάταξη μέχρι την εκπόνηση και έγκριση επικαιροποιημένων τοπικών χωρικών σχεδίων των Δήμων και της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου αναστέλλονται οι διαδικασίες αδειοδότησης εντός της περιφέρειάς τους των αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που δεν είναι εφοδιασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος με ενισχύ άδεια εγκατάστασης. Αυτό το συνυπογράψε και ο Δήμαρχος Τίνου, Πάρου, Νάξου, εγώ, ο κύριος Προφόρτο μας που την κατέθεσε και ο κύριος Συρμαλένιος. Εδώ βλέπω μία υποκρισία. Η υποκρισία είναι οι πολλοί άνθρωποι που ψηφίσαν θετικά στη γνωμοδότηση στο γενικότερο ξεσηκωμό να θέλουμε να καταθέσουμε όλα να κάνουμε αυτή την παρέμβαση και να κάνουμε και την αίτηση ακυρώσεως. Καταρχήν δεν μίλησα ποτέ για τις ακυρώσεις από το Δήμο, είπαμε για παρέμβαση. Από εκεί και πέρα όμως, επί της ουσίας, θέλω να σας μεταφέρω αυτό και θέλω να το πω στην προηγούμενη τοποθέτηση, αλλά να το μάθετε το σώμα για να ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Τι μου μετέφερε, τα είπα και στην Επιτροπή εχθές, τι μου μετέφερε ο κύριος Μπακογιάννης στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε. Αυτό που είπε ο κύριος Μπακογιάννης είναι ότι αυτά που έχουν εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης είναι τελειωμένες ιστορίες. Του λέω τι κάνουμε με το νησί, μου λέει αν φέρετε μία αντιπρόταση ουσιαστικά θα μπορέσουμε μέσα από τον περιφερειακό σχεδιασμό να γλιτώσουμε και να υιοθετηθεί η άποψη της τοπικής κοινωνίας, που δυστυχώς, καλώς ή κακώς, είχε και εγώ μέρος του προβλήματος και κοινωνικά και πολιτικά, είχε μεγάλη αδράνεια χρόνια. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω, και γι' αυτό είναι καλό
να σκεφτούμε τι κάνουμε, γιατί πραγματικά ο λαός εκπροσωπείται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι και επειδή έχει ξεκινήσει και από την τοπική κοινότητα που αφορά άμεσα το θέμα, δηλαδή από την τοπική κοινότητα του Κορθίου, μία διαδικασία εκπόνησης μελέτης, όπου και ο Δήμος έχει δώσει μηχανικούς από την τεχνική υπηρεσία, το να πάρουμε αυτή την απόφαση ουσιαστικά μπορεί να γυρίσει μπούμεραν σε αυτό το σχέδιο ενότητας που εμείς πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω. Αν ρωτήσετε λοιπόν, και με δεδομένο ότι την τροπολογία αυτή που σας διάβασα την κάναμε με τον κύριο Κόλλια, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια διακριτική παρουσία του Δήμου στην όλη διαδικασία, όχι να συμπογράψει έτσι εκκύρωσης, και θεωρώ ότι πρέπει να προστατέψουμε το μέγιστο δυνατό της ενότητας που έχουμε. Σήμερα βγήκε μια επιστολή από το Μακροδάντολο που κάποιοι υπογράφουν ότι τη θέλουν. Αυτό που είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή στο νησί είναι η διάσπαση και ο διχασμός. Μπορεί κάποιοι το Δεκέμβρη να δηλώνουν άλλα, όταν είναι η κυβέρνηση να δηλώνουν όλα και τώρα να βγαίνουν στην πρώτη γραμμή. Αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνουμε, και επειδή ο κύριος Αντωνέλος και δημόσια κάλεσε να πάρω θέση, η θέση μου, κύριε Αντωνέλο, από το 2011 είναι συγκεκριμένη και μιλάει ότι ποτέ δεν θα είμαι υπέρ των ανεξάρτητων χωροθετήσεων στα αιωλικά πάρκα. Πάντα ζητούσα το σχέδιο. Το σχέδιο που χωρίς να έχουμε χρόνο, καλούμαστε άμεσα να εκπονήσουμε. Αυτό λοιπόν που λέω είναι και εν ώψη της αυριανής συνάντησης που κάνω έκκληση και δημόσια, επειδή είμαστε και στην αρχή της τουριστικής σεζόν, να είναι όσο πιο δυνατή, όσο το δυνατόν προσεκτική ως προς την εξέλιξή της, και μιλάω για τα μέτρα που υπάρχουν από τον κορονοϊό. Νομίζω ότι το να συζητηθεί και να πάρθει μια απόφαση τώρα, που ουσιαστικά θα περάσει και ένα λάθος μήνυμα στο θέμα της αντιπρότασης, είναι λάθος. Η δέσμευσή μου για παρέμβαση ισχύει. Ως αίτηση ακυρώσεως δεν θα την συνυπογράψω, γιατί είναι μια πολύ πιο δυνατή απόφαση. Να θυμίσω ότι ο ίδιος ο Κόλλιας και για τις προθεσμίες, αλλά και για τα ποσοστά ευδοκίμησης, ήταν ξεκάθαρος και εγγράφος, σας είχε ενημερώσει όλους. Δεν πάμε και να σταματήσουμε αυτό που προσπαθούμε ο ένας να χρεώσει τον άλλον. Εγώ θα μπορούσα να πω διάφορα. Στο πλαίσιο της ενότητας δεν θα πω κάτι, γιατί ακόμα και η αδράνεια που επέδειξε, και θέλω να είμαι δίκαιος, η προηγούμενη δημοτική αρχή είναι σαν τη μάνα με το μωρό. Τώρα έκλαψε η Τίνος, ξύπνησε το μωρό της Άνδρου και ουσιαστικά πήραμε μπρος όλοι. Τι θέλω να πω λοιπόν. Στόχος μας δεν είναι, και παρακαλώ και τον Αλέξανδρο, είναι η δέσμευσή μου ότι θα κάνουμε παρέμβαση. Μην το πηγαίνουμε στα άκρα, γιατί αυτό το όχι σε όλα θα μας οδηγήσει στο ναι σε όλα. Και επειδή πραγματικά, και οφείλω να το ομολογήσω και δημόσια, κάναμε χθες μια επιτροπή αγώνα με πολύ καλή διαδικασία, βγάλαμε τα ισόψυχά μας, λύσαμε αρκετά, έχουμε να λύσουμε κι άλλα, αλλά αυτό το νησί πρέπει να ενωθεί. Νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να αποσυρθεί τώρα από εδώ. Αυτό που πρέπει ουσιαστικά να κάνουμε είναι η ενότητα. Αν βολεύει, ιδίως στην συγκεκριμένες παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, και μιλάω ξεκάθαρα για τον κύριο Καπάκη, ότι τον βολεύει ο Δήμαρχος υποχώρησε, η Δημοτική Αρχή έκανε πίσω και τόνα και τ' άλλο, για ουσιαστικά και με έγγραφα εν πολύ στελειωμένα πράγματα, αγνοώντας και την τοπική κοινότητα, που οφείλω να ομολογήσω ότι είναι η μόνη που πραγματικά τηρεί την αναστολή. Εμπράκτος και με ψηφοφορία. Και λέει, δώστε μας χρόνο να το σχεδιάσουμε. Και έχουμε εδώ πέρα. Δεν ισχύουν οι προθεσμίες, πάμε να κάνουμε έκτακτο. Μα δεν είναι έκτακτο. Έχουμε μπροστά μας μια συγκέντρωση. Έχουμε ένα πρόβλημα. Μας φέρουν άλλες 10, θα μας φέρουν 30. Και πρέπει όλοι να υιοθετήσουμε τη λογική, όχι σε όλα. Και πρέπει να διαιρεθούμε. Και πρέπει να πάμε δίδε στον Δήμαρχο, αν πρέπει να είναι στο φως, δεν είναι. Έτσι, ουσιαστικά, ούτε τις πολιτικές ευθύνες που έχουμε διαχρονικά αναλαμβάνουμε, ούτε το πρόβλημα έχουμε εντοπίσει. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κάτι τον Δήμαρχο. Πρόεδρε,
Έχει ζητήσει το λόγο απλά να ενημερώσει το σώμα ο κύριος Στρατής, αλλά μόλις τελειώσει το σώμα, μόλις τελειώσουν οι εκλεγμένοι, η αιρετή, θα του δοθεί ο λόγος. Εντάξει, εντάξει. Παρακαλώ, κύριε Μαμάη. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον Δήμαρχο και θέλω να καταλάβω με ποια κριτήρια θα κάνουμε τις ακυρώσεις σε κάποια και σε κάποια άλλα όχι. Θα κάνουμε με την αρχή της νομιμότητας. Να ξέρετε ότι το φραγκάκι, και το έκανα πιο πολύ για να συσπηρωθεί και να αρχίσει το πράγμα να δουλεύει, όχι γιατί το πιστεύω, γι' αυτό και δεν μπήκαμε και σε οικονομική συναλλαγή για αυτή την παρέμβαση που θα κάνει ο Δήμος. Να ξέρετε ότι είναι με την αρχή της νομιμότητας, κυρία Τασούλα, Μαμάη. Είναι με την αρχή της νομιμότητας όταν για 8 αδειοδοτημένες με άδεια εγκατάστασης ανεμογεννήτριες κινδυνεύουμε να διχάσουμε ένα νησί και να μην συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε χρόνο να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να κάνουμε αντιπρόταση. Επίσης, να σας πω το εξής. Και το πάρκο στο Καλυβάρι και στο πάρκο στο Φραγκάκι έχουν ακολουθήσει διαδικασία χρόνων αδειοδοτικής και νομικής διαδικασίας. Και πάμε να το εξαντλήσουμε, γιατί, και δεν θα κατηγορήσω τον Μαβί τον Αλέξανδρο, γιατί τα κυνηγούσε χρόνια. Αλλά εμείς εδώ πέρα εκπροσωπούμε τον κόσμο και έχουμε διαπιστώσει, όσοι δεν θέλουν να το βλέπουν, ότι υπάρχουν και κοινωνίες και κομμάτι της κοινωνίας που το θέλει. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του νησιού που εγώ έχω κληθεί σαν δήμαρχος να διοικήσω. Υπάρχουν ομόφωνες σχετικά πρόσφατες αποφάσεις. Και τι εννοώ. Το 2004 οι τρεις ανεμογεννήτριες το 2004 στην Τίνο είχαν και εκεί απόφαση. Αλλά ήταν το 2004. Δεν ήταν το 2012 όπου κλείνεται τώρα ένα δημοτικό συμβούλιο να αυτό ακυρωθεί. Γιατί ήταν παρόντες και τότε και τώρα και από όλες τις παρατάξεις. Και όταν λέω από όλες τις παρατάξεις, και ο Φραντζέσκο Θανασίου και η Μαρία Βασιλοπούλου μπορεί να μην εκλέχθηκαν, ήταν στην παράταξη του κ. Καπάκη. Και ο κ. Καπάκης το Δεκέμβρη δήλωνε ότι αυτά είναι τελειωμένα. Δεν θα διχαστούμε και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να διχαστούμε για πράγματα τα οποία δεν έχουν πιθανότητες να έχουν τύχει. Δεν σου λέω να μην τις κάνουμε, αλλά μην το κάνουμε το πρώτο θέμα. Κάτι δικό μαζί σου πρώτον, ειλικρινά. Αυτό που έχω μπροστά μου και το διαβάζω είναι φρέσκο, ο λίγων ωρών, το ψήφισμα της περιφέρειας. Το οποίο λέει, επαναλαμβάνουμε, συμπαραστεκόμαστε στους διοκόμενους κατοίκους του νησιού της Τίνου, επαναλαμβάνουμε ότι ζητάμε την αναστολή οποιασδήποτε αδειοδότησης και εργασιών αναφορικά με τα αιωλικά πάρκα μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο. Προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη εύλογη και αποδεκτή μετά από διαβούλευση χωροθέτηση ιδίου σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό κάνω αυτή την ερώτηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και το ζητάμε και το ζητάμε και σαν επιτροπή και είναι το σωστός όρος. Εδώ πάει να στηθεί ένας αγώνας σε πύληνα πόδια. Πολλοί επικαλούνται την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποκτούν δικαίωμα να παρανομούν χωρίς αυτοί που τους παρασύρουν. Να αναλάβουν την ευθύνη, βέβαια, να παρανομούν, γιατί εμείς το ζητάμε. Το ότι το ζητάμε δεν σημαίνει ότι εφαρμόζεται ο νόμος. Νόμο κάνει η κυβέρνηση. Μόνο το Υπουργείο Περιβάλλον μπορεί να το κάνει αυτό. Και για να είμαι και συνεπής αυτό που λέω, γι' αυτό μιλάω ότι θα υπάρχει παρουσία του Δήμου στην παρέμβαση, αλλά να σας πω κάτι. Εν ώψη του αγώνα που θα κάνουμε αύριο και εφεξής και του αγώνα που έχει οργανώσει η ίδια τοπική κοινότητα, και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Αντωνέλο. Και όλα τα παιδιά που πραγματικά ανησυχούν για το πώς θα πάνε, και τα παιδιά της Επιτροπής Αγώνα ανησυχούν, αν δεν λιάνουμε τα άκρα, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Σας είπα κάτι και καλό όλους όσοι δεν έχουν δει το Συμβούλιο, το Δημοτικό στις 27 Απριλίου, που πραγματικά οδήγησε σε κινήσεις που ίσως να μην έπρεπε να γίνουν, που δυνάμιξε την ενότητα. Γιατί όταν μιλάμε πρέπει να τα εννοούμε και να τα πιστεύουμε. Η αγωνία, πιστεύω, όλων είναι πραγματική. Αν είναι λίγο πιο έντονη ή πιο δομημένη σε έναν τρόπο σκέψης του Αλέξανδρου, και αυτό αποδεχτώ. Αλλά να καταλάβουμε
ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάει το νησί, με δεδομένο ότι έχουμε χρόνο μηδέν για αντιπρόταση, είναι η μέγιστη δυνατή συνένεση. Έχω κουραστεί να μου μεταφέρουν από παιδιά στα σχολεία ότι ο Δήμαρχος λαδώθηκε για τις ανεμογεννήτριες. Έχω κουραστεί να μου μεταφέρουν από την Πάρο ότι εγώ μιλάω με επιχειρηματίες. Όταν έκανα με απόλυτη ειλικρίνεια και διάθεση ενημέρωσης την ενημέρωση με τους επιχειρηματίες, δεν τους είδα στο γραφείο μου. Τους είδα παρουσία 300 αδριωτών για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν να κάνει μια αντίστοιχη συγκέντρωση. Και εκεί ήμουν μαζί. Κοιτάξτε λίγο. Είπα κάτι και θέλω να το ξαναδηλώσω με όσο πιο δυνατά γίνεται. Για μένα, μετά τον κορονοϊό, το πρώτο θέμα στην ατζέντα μου είναι ανεμογεννήτριες. Δεν θα κοροϊδέψω. Μπορεί να ενοχλεί ότι είμαι ρεαλιστής. Μπορεί να υποστηρίζονται έχω συνδιαλλαγή με επιχειρηματίες. Όποιος έχει αποδείξει να τις φέρει, γιατί ξέρω ποιος είμαι και τι λέει η ψυχή μου, αλλά παρακαλώ, τη μέγιστη δυνατή συνένεση. Το να μπούμε στη λογική, να συζητήσουμε κάτι το οποίο έχει αναλάβει πρωτοβουλία στην τοπική κοινότητα, το οποίο έχει όχι καλές πιθανότητες και σας έχω δεσμευτεί επανελειμμένως ότι θα παρέμβουμε και να το κάνουμε αίτηση ακύρωσης και να δυναμικήσουμε το κλίμα ενώπιση της αυριανής συγκέντρωσης, νομίζω ότι είναι το ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Επιτρέπετε. Κύριε Αντωνέλο, παρακαλώ. Δεν θέλω να επαναλαμβανόμαστε, γιατί έχουμε πει τα ίδια πράγματα και σε προηγούμενο συμβούλιο. Δεν είχα καμία πρόθεση να ασχοληθώ με τα κοινά και μπήκα τελευταία στιγμή γιατί με παρακάλεσαν νέοι άνθρωποι του Κορθίου. Οπότε κανείς δεν μπορεί να μου προσάψει ότι είχα να κερδίσω οτιδήποτε από οποιονδήποτε. Η πρώτη εικόνα που βρήκα ήταν το αιωλικό του Μυτιληναίου στον όρμο Κορθίου. Και ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι νομοθετήσαμε αρνητικά, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάτοικοι της κοινότητας Κορθίου που ήθελαν να γίνει το έργο ακόμη και εκεί μπροστά στον όρμο, αλωτριώνοντάς τον, γιατί είχαν συνάψει συμβάσεις μίσθωσης. Εμείς όμως, σε Γενική Συνέλευση, είπαμε όχι, διότι δεν θέλαμε να αλωτριώσουμε τον όρμο Κορθίου βιομηχανικά. Έμαθα τότε ότι υπήρχε και μία άλλη άδεια, γιατί είχαν γίνει συμβάσεις μίσθωσης. Η άδεια αυτή είχε δικαστεί και ήταν η άδεια του Φραγκάκη 1. Οι συμβάσεις μίσθωσης επαναλήφθηκαν με τους κατοίκους, και τελικώς το έργο αυτό είχε πάρει ΑΕΠΟ που είχε δικαστεί. Στα πλαίσια της δίκης αυτής, ήθελα να δω με ενδιαφέρον εάν τελικώς τα δικαστήρια της Ελλάδος θα ακυρώσουν την άδεια περιβαλλοντικών όρων στο Φραγκάκι 1, επειδή ήταν σε ζώνη ειδικής προστασίας, διότι είχε προσφύγει η ορνηθολογική εταιρεία. Η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε είπε ότι νομίμως το έργο αυτό αναπτύσσεται στη συγκεκριμένη περιοχή, διότι τηρεί όλους τους περιβαλλοντικούς κανόνες. Επομένως, με εμπιστοσύνη, διότι είναι και η ιδιότητά μου ως δικηγόρος, είπα ότι το έργο αυτό είναι νόμιμο και προχωράει κανονικά. Τι έμενε? Έμενε μία άδεια εγκατάστασης. Όποιος την ξέρει την περιοχή αυτή, αν επιτρέπετε από τους παρόντες, ποιοι γνωρίζουν την περιοχή αυτή από συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου? Ακριβώς ποιοι έχουν πάει στην περιοχή αυτή? Ωραία. Το Φραγκάκι λοιπόν είναι μια περιοχή που απέναντι υπάρχει και μια άδεια για λατομείο. Προϋπάρχουσα άδεια και αυτή για λατομείο. Θεώρησα λοιπόν, πάλι με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, θεώρησα λοιπόν ότι η τοπική κοινωνία είναι σύμφωνη στο να αποκτήσει μια κορυφογραμμή που δεν είναι ορατή από τις οικισμούς καθόλου της κοινότητας Κορθίου, έναν χαρακτήρα σε εισαγωγικά βιομηχανοποιημένο. Με τα ανταποδοτικά που είναι να πάρει από τον νόμο η κοινότητα και ο Δήμος, καθώς και με τυχόν προτάσεις που θέλουμε να γίνει δέσμευση δημόσια από την εταιρεία ή τις όποιες εταιρείες για περαιτέρω έργα στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής τους ευθύνης, όπως για παράδειγμα ενεργειακά σχολεία κλπ. Και έργα υποδομής για τον τόπο μας. Στις σχετικές δε συζητήσεις που έχω κάνει με τους κατοίκους, δεν τους βρήκα αντίθετους όσον αφορά στην ανάπτυξη του Φραγκάκι 1. Θεωρούσα λοιπόν δεδομένο
ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο έργο. Τελικά, βλέπω σήμερα, οι άνθρωποι οι οποίοι υπέγραψαν θετικά στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου, να έρχονται και να ζητούν εκ των υστέρων να κάνουμε αίτηση ακύρωσης κατά της τελευταίας διοικητικής πράξης που είναι η άδεια εγκατάστασης. Είναι η τελευταία διοικητική πράξη. Δηλαδή έχουν ήδη δικαστεί οι περιβαλλοντικοί όροι. Μεταγενέστερα, για να κλείσω με την κοινότητα Κορθίου, ήρθε και το γνωστό ακτίνα Λακωνίας, το οποίο αναστήλαμε. Δεν ήθελα μες στην πανδημία να συγκροτήσω αυτή την ομάδα που είχαμε πει από το δημοτικό μας, το τοπικό μας συμβούλιο. Αμέσως μετά όμως τη συγκρότησα και είναι ήδη έτοιμη να ξεκινήσει εργασίες. Είναι όλοι επιστήμονες μηχανικοί, έχουν όλη διάθεση να δουλέψουν, θα υποβάλουν πρόταση για το ειδικό χωροταξικό του Νοτίου Αιγαίου. Την πρόταση αυτή θα τη φέρουμε τάχιστα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μέσα στην πρόταση αυτή εντάσσεται και ο υποπαράγοντας ανάπτυξη αιωλικής ενέργειας στο νησί μας, για να δούμε αν τελικώς υπάρχουν αντίθετες απόψεις, ώστε όλοι μαζί να εισφέρουμε τάχιστα όμως, τάχιστα, για να βγει μια τελική πρόταση εγκεκριμένη από το Δημοτικό μας Συμβούλιο και από τον Έπαρχο, για να φύγει προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Κυβέρνηση. Αυτή είναι η πρόταση της κοινότητας Κορθίου και την τρέχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μακάρι, όταν θα έρθει, να υπάρχουν αντίστοιχες επιστημονικές προτάσεις που ο καθένας να μπορεί να εισφέρει από την πλευρά του επικοδομητικά, μέσω διαλόγου. Δεν έχουμε κανένα λόγο να τσακωνόμαστε. Προσέξτε, γιατί φοβάμαι ότι το περιβάλλον πάει να γίνει το νέο πεδίο διχασμού. Κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι αγαπάει το περιβάλλον περισσότερο από εμένα. Θα οδηγηθούμε σε φασιστικές συμπεριφορές, γιατί έτσι ξεκίνησε και ο έρωτας στην πατρίδα. Ο έρωτας στο περιβάλλον δεν έχει ζυγαριά. Όλοι το σεβόμαστε και όλοι θέλουμε να αναπτυχθούν τα έργα αυτά με σεβασμό στο περιβάλλον. Η πρώτη ερώτηση που ήθελα να κάνω σε όλους και ζητάω συγγνώμη που την κάνω τώρα, είναι αν υπάρχει έστω και ένας από το συμβούλιο μας που είναι υπέρμαχος του να μην μπει καμία ανεμογεννήτρια στο νησί. Σας παρακαλώ, απευθύνω αυτή τη στιγμή ένα ερώτημα τίμιο σε όλους. Αν υπάρχει έστω και ένας που λέει ότι δεν θέλουμε να μπει ούτε μία ανεμογεννήτρια στην Άνδρο, θα ήθελα να το γνωρίζω. Είναι σεβαστό, αλλά θα ήθελα να το γνωρίζω. Υπάρχει κανείς? Άρα, θα πρέπει να βρούμε το πλαίσιο. Δυστυχώς αργήσαμε. Μην κατηγορεί ο ένας τον άλλον γιατί αργήσαμε. Ο σκοπός είναι τι μπορούμε να κάνουμε από τούδε και στο εξής. Είδα ότι υπάρχει περιθώριο μέσα από το ειδικό χωροταξικό του Νοτίου Αιγαίου να περιορίσουμε πράγματα. Αλλά πρέπει η πρόταση να είναι συλλογική. Δηλαδή, εάν τελικώς αναπτύξουμε στο στενό την περιοχή αυτή ως τουριστική, λέω αν, δεν ξέρω, θα μου το πούν οι επιστήμονες, μπορεί να περιοριστούν τα αιωλικά. Εάν το LIFE εγκριθεί, περιορίζονται και άλλο τα αιωλικά. Μπορούμε να βρούμε τρόπους να περιορίσουμε τα αιωλικά και να κάνουμε και ειδικές μελέτες για την ενέργεια που το νησί μας καταναλώνει και σε τι ποσοστό παραπάνω μπορούμε να βάλουμε αιωλικά, για να καταλήξουμε όλοι μαζί από κοινού, να είμαστε συμφιλειωμένοι και να περάσουμε και ένα μήνυμα στην κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν να διχάζουμε τους ανθρώπους και να κοιτάζουμε γύρω μας για προδότες. Με λυπεί αυτό το γεγονός. Θέλω η δουλειά να είναι επιστημονική και παρακαλώ όλους, όλους. Μπορεί να είναι το πρόγραμμα LIFE, μπορεί να είναι η ορνηθολογική, μπορεί να είναι ο Αλέξανδρος ο Μαβής, μπορεί να είναι επιστήμονες που να είναι της χωροταξίας. Φέρτε υλικό να κάτσουμε κάτω και να βγάλουμε γρήγορα μία πρόταση. Να τη δώσουμε και στον κύριο Έπαρχο, ο οποίος να την πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να πούμε αυτή είναι η πρόταση της Άνδρου, έστω και τώρα που είναι αργά. Αλλά δεν θέλω να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας όταν μιλάμε για έργα που έχουν πάρει άδεια εγκατάστασης. Ζήτησα να δω ποια είναι η τροπολογία που υπέγραψε ο Δήμαρχος Τίνου προς τη Βουλή των Ελλήνων. Και όταν είδα ότι μέσα αναφέρει ότι με την εξαίρεση όσων έχουν πάρει άδεια εγκατάστασης, το οποίο όμως δεν το λέει στον κόσμο, ότι κύριοι, όταν ένας επιχειρηματίας εξελίσσει την επένδυσή του
και έχει δικαστεί και έχει δικαιωθεί, η άδεια η κατάσταση είναι το τελευταίο στάδιο. Πώς θα έρθεις να σταματήσεις μια διαδικασία στο τελευταίο στάδιο? Και λέω το εξής. Η κοινότητα Κορθίου το συγκεκριμένο έργο δεν το αντιμετώπισε ποτέ εχθρικά, εξ όσων τουλάχιστον μου μεταφέρθηκε εμένα. Ξαφνικά τι έγινε και τώρα στρεφόμαστε εναντίον όλων των αιωλικών του νησιού μας? Για δε, κύριε Αντωνίου, για να το μαζέψουμε λίγο, παρακαλώ. Τελειώνω, γιατί... τελειώνω, κύριε Μπάλα. Ξέρετε τι είπε ο κύριος. Η πρόταση σας είναι να μην ασκηθεί καθόλου παρέμβαση, ούτε παρέμβαση, ούτε προσφυγή. Κατ' εμάς δεν υπάρχει λόγος. Να πω κάτι όμως, ένα λεπτό. Η γνωμοδότηση του κυρίου Κόλια, την οποία δεν τη γνωρίζω και θα θέλαμε πραγματικά να τη μάθουμε, εάν είναι τι μέσα μπορούμε να ασκήσουμε κατά κάθε έργου, και εγώ θα σας απαντούσα ως δικηγόρος ότι το κάθε έργο μπορεί να έχει τη δικαστική του διαμάχη. Ακριβώς αυτή είναι η γνωμοδότηση του κυρίου Κόλια. Όχι, όχι. Ότι κατά κάθε διοικητικής πράξης βγήκε η άδεια λειτουργίας. Δεν έπρεπε να πάρουμε τέτοια γνωμοδότηση, έπρεπε να πάρουμε γνωμοδότηση. Χωρίς βέβαια πιθανότητα. Γενικού διοικητικού δικαίου, δηλαδή η κάθε διοικητική πράξη μπορεί, να έχει τη δικαστική της προσβολή. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, κάθε διοικητική πράξη που θα βγαίνει στο νησί μας, εμείς θα τρέχουμε να την προσβάλλουμε. Και να χάνουμε την δίκη. Αυτό θα κάνουμε. Θα πρέπει να καταλήξουμε τι είναι αυτό που θέλουμε και τι είναι αυτό που δεν θέλουμε, ώστε να επικεντρωθούμε εκεί που μπορεί να είναι και βάσιμες οι αιτήσεις που κάνουμε. Ναι, κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ για την ψύχρεμη παρέμβαση. Κυρία Κυρτάτα, κάτι μου είπατε. Ναι. Θέλω να πω ότι η γνωμοδότηση του κυρίου Κόλια, ειδικά για το Φραγκάκι, επειδή ο Δήμαρχος του απίφθινε ερώτημα για τις πιθανότητες ευδοκίμησης, έχει απαντήσει ως εξής. Από τη μελέτη του συνόλου των εγγράφων θα προκύψουν και οι τυχόν πλημέλειες της διοίκησης ως προς την έκδοση της Οσάνο άδειας. Σε κάθε περίπτωση, η υπαρίθμ 2418 του 2019, απόφαση του ΣΤΕ για το αιωλικό πάρκο στη Ράχη Ξηροκόμπη, που έχει ακολουθήσει παράλληλη αδειοδοτική διαδικασία με εκείνο στο Φραγκάκι και κατά μία έννοια αποτελούν εντός εισαγωγικών ενιαίο επί της ουσίας έργο, σε συνδυασμό με τα γενικότερα ζητήματα νομιμότητας της ΣΚΙΑ για την άγρια ορνηθοπανίδα και του ειδικού χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θέτουν το περίγραμμα για τη σύνταξη, εφόσον τελικά αποφασιστεί, μιας συγκροτημένης και περιστατωμένης αίτησης για την ακύρωση της άδειας εγκατάστασης στο Φραγκάκι. Αυτή ήταν η απάντηση, κύριε Ντανέλο. Κατερίνα, ένα λεπτό και κλείνω, δεν ενοχλώ άλλο το Συμβούλιο, παρακαλώ. Κατερίνα, έτσι όπως το περιγράφεις, είναι σαν να μην έχει λάβει υπόψη του ο κύριος Κόλιας ότι έχει εκδοθεί απόφαση για το Φραγκάκι καθεαυτό και κάνει αναφορά σε άδεια του Μυτιλινέου. Ναι. Όχι, σωστά. Είναι λάθος. Θα πρέπει να τεθεί υπόψη του ότι έχει εκδοθεί απόφαση. Όταν έκανε τη γνωμοδότηση, δεν την είχε υπόψη την απόφαση. Τι όταν έλαβε τώρα. Πρέπει να λάβει υπόψη του ότι είναι διακριτή απόφαση. Μπορώ να πω κάτι επ' αυτού, να διαφωτίσω όλους σας, γιατί άκουσα με πολύ προσοχή την άποψη που έχουν κάποιοι από εσάς για αυτή την υπόθεση. Η υπόθεση αυτή έχει πάρα πολλές κρυφές πτυχές. Δυστυχώς έχουν γίνει απίστευτα πράγματα στις μελέτες. Έχουν πλαστοβραφηθεί έγγραφα, έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Και αυτό που γράφει ο κ. Κόλιας και θέλω να κρατήσετε είναι ότι τα δύο έργα και το ΣΤΕ, παρότι έγιναν δύο διακριτές, όπως λέει σαν τον έλος, προσφυγές και βγήκαν δύο διακριτές αποφάσεις, είναι εν πολύ συνδεδεμένα. Οπότε αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να ξέρετε, τα περισσότερα στοιχεία για την προσφυγή που κάνουμε κατά στο Φραγκάκι, το οποίο για να μιλήσουμε την ουσία και για τον τύπο. Η χωροθέτηση στο Φραγκάκι είναι η πιο απαράδεκτη χωροθέτηση από τις μάλλες τρεις αντίστοιχες σε όλη την Ελλάδα. Η ουσία του θέματος είναι ότι είναι μια απαράδεκτη χωροθέτηση την οποία εμείς την κάνουμε σημαία αποδοχής. Αποδεχόμαστε τη χειρότερη επί της ουσίας, 500 μέτρα από τη φωλιά του Κωνσταντινόμενου Μήλους.
αυτή την προσφυγή μπορούμε να την κερδίσουμε. Το θέμα είναι τι θέλετε. Όχι τι μπορούμε, τι θέλετε. Η δε σύνδεση με το Μυτιλινέο είναι απλά. Κάνει ΑΕΠΟ έξτρα ο Μυτιλινέος και βγαίνει η φωλιά και τα στοιχεία να κατακεραυνώνουν το Φραγκάκι. Και λέει, άμα κάνετε το έργο εκεί, φυσικά θα γίνει και το δικό μου. Να το ξέρετε αυτό στο Κόρθι και θα τα πούμε και αύριο. Λοιπόν, δεν συνιστά διχασμό και διαίρεση το να πας εκεί που είναι το πιο γαλαίο και να βάζεις το δάχτυλο σου πάνω και να πεις, κύριε, κοιτάξτε τι χωροθετήσεις έχετε κάνει και να τους βγάλεις φάουλ, θα έχεις, τότε θα έχεις το επιχείρημα και για τα άλλα. Αντίθετα, με αυτή την τακτική ότι αυτό και καλά το αποδεχόμαστε ή δεν έχουμε ελπίδες, τότε ανοίγεις το δούριο ύπο να σε πάρουν εφαλάγι. Αυτές είναι οι απόψεις που σας λέω. Αλέξανδρε, από την πρώτη στιγμή εμείς είπαμε ότι δεν έχουμε ορνηθολογικές γνώσεις. Από την πρώτη στιγμή. Έχουμε εμείς. Ναι, αλλά γιατί η αίτηση ακύρωσης, γιατί η αίτηση ακύρωσης δεν ευωδόθηκε. Αυτά θα τα ακούσετε αύριο σε έκταση για το λόγιο. Θα τα λέω και τώρα. Έχετε 20 λεπτά να τα ακούσετε. Θα το συζητήσουμε αυτό το συνυπόθεση με την Ενέα. Σήμερα όμως, συγγνώμη, σήμερα όμως, αύριο... Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω παραδόση. Δεν συζητάμε σε ένα θέμα όλες σαν ομογενειακές. Είμαστε σε ένα εκτός ημερήσιας θέμα. Έχουμε μία ώρα για να το κάνουμε αυτός ημερήσιος και είμαστε ήδη 2,5 ώρες. Έχει λοιπόν, απόλυτη σχέση με την ημερήσια. Αυτό για να πούμε στο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η ανεμογενειακή. Έχει απόλυτη σχέση, κύριε Μπαλά, έχει απόλυτη σχέση. Και πραγματικά... Αν έχει απόλυτη σχέση, θα το πούμε στο κύριο θέμα. Μόνο μια κουβέντα. Επειδή έχει απόλυτη σχέση για τον κύριο Αντωνέλο και για τον κύριο Λοτσάρη. Επειδή μιλήσαμε για την ενότητα και αυτό πρέπει να, αυτή τη στιγμή να υπηρετήσουμε όλοι μας. Έτσι, το καλό του νησιού πάνω από όλους και πάνω από όλα. Ό,τι διαφωνίες μπορεί να έχουμε επιμέρους. Λοιπόν, να σας θυμίσω. Υπάρχει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που και εσείς κύριε Αντωνέλου και εσείς κύριε Λοτσάρη και όλοι σας και εμείς την έχουμε χειροκροτήσει για αναστολή όλων των εργασιών εγκατάστασης μέχρι να υπάρξει χωροταξικός σχεδιασμός. Αυτό πρέπει, το ζητάμε, έχει δίκιο ο κύριος Δήμαρχος, το ζητάμε, δεν είναι ότι εμείς, αλλά πρέπει να το ζητάμε με κάθε τρόπο. Δηλαδή δεν πρέπει να χάνουμε ευκαιρίες αυτό το πράγμα να τα υποστηρίζουμε. Οπότε, όταν έχουμε ένα έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη, εμείς πρέπει να τους υπενθυμίζουμε. Ξέρετε κάτι, αυτό το έργο και κάθε έργο σε εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με αυτό που ζητάμε. Αν λοιπόν εμείς λέμε, δεν πειράζει, ας γίνει αυτό το έργο και ας γίνει το άλλο έργο, οι ίδιοι ουσιαστικά ανατρέπουμε αυτό που ζητάμε. Οπότε, είναι σαν να μην το ζητάμε. Και δεύτερον, αν θέλετε να μιλήσουμε για ενότητα, που εγώ είμαι ο πρώτος που θέλω να το υπηρετήσω την ενότητα. Υπάρχει και η ενότητα μαζί και με τα άλλα τα νησιά του Κυκλάδων. Αυτό θα γιορτάσουμε αύριο, αυτό θα πρωτοφωνάξουμε. Όλα τα νησιά, και σας το λέω επειδή μιλάω με όλα τα νησιά των Κυκλάδων, όλα τα νησιά των Κυκλάδων, κύριε Αντωνέλο, το λέω σε εσάς να το λάβετε υπόψη σας. Κανένα νησί δεν δέχεται τη βιομηχανοποίηση των νησιών των Κυκλάδων. Είναι κόντρα στα συμφέροντά μας, κόντρα στα συμφέροντα της κοινωνίας και της Άνδρου και όλων των υπόλοιπων Κυκλάδων. Ας το καταλάβουμε. Έκανα μία ερώτηση προς όλους και την κάνω και σε εσάς. Θέλω να ξέρω, η κοινωνία της Άνδρου, το Δημοτικό Συμβούλιο της Άνδρου δεν λέει όχι σαν ανεμογεννήτριες. Όχι, ούτε εμείς. Επομένως, πρέπει να... Βιομηχανικές εγκαταστάσεις λέμε όχι. Και στην ανεξέλεγκτη χωροθέτηση λέμε όχι. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο γρήγορα. Χωροταξικό άμεσα. Ναι. Το κάνουμε ως κοινότητα, κύριε Γιαγιάννη. Ως νησί πρέπει να το κάνουμε. Θα δείτε την πρόταση είναι για το νησί. Παρακαλώ. Έχουμε τη βάση εδώ να συμφωνήσουμε, κύριε Μπάλα. Μην την καθίσουμε. Έχουμε τη βάση να συμφωνήσουμε. Και το λόγο έχει ο κύριος Τρανάκος. Κλείστε τα μικρόφωνα. Ευχαριστώ, κύριε Τρανάκο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ένα ερώτημα μόνο θα θέσω στην τελευταία τοποθέτηση του Προέδρου του Γιάννη και των παιδιών της Επιτροπής. Το ερώτημα είναι το εξής. Δεν μπορούμε, μάλλον είναι ερώτημα διαπίστωση, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη στιγμή να προχωρήσουν ενέργειες στο Φραγκάκι, γιατί ακριβώς, Γιάννη, έτσι είναι σαν να έχουμε χωροθετήσει, σαν να χωροθετούμε μόνοι μας, δυστυχώς. Έτσι είναι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό, με το ερώτημα που κάνεις, αλλά εάν πούμε αυτή τη στιγμή ότι ναι,
συμφωνούμε για το φραγκάκι, κατευθείαν προθετήσαμε. Τότε γιατί συζητάμε ότι θα βάλουμε επιτροπές και να ψαχτούμε να κάνουμε προθετήσεις. Είναι, δηλαδή, με τη θετική μας αυτή αποδοχή, έστω και της άδειας σε κατάσταση όπως λέει αυτή τη στιγμή, είναι σαν να δεχόμαστε εν δυνάμει το χωροταξικό το συγκεκριμένο. Πρόεδρε, έχετε μια απάντηση, κύριε Πρόεδρε. Πήραμε μια απάντηση. Και τέλος, μια απάντηση και τέλος. Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να δεις τι έχει υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη, τον Βουλευτή Φόρτωμα και τους Δημάρχους όλους προς τη Βουλή των Ελλήνων. Σε παρακαλώ. Είναι απόφαση που είπε η κυρία Μαμάη. Αυτό δεν λες τώρα. Όχι. Στη Βουλή των Ελλήνων επισήμως, όχι ανακοινώσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Αυτό δεν μας αφορά σε αυτή τη φάση, δεν το έχουμε στα χέρια μας και δεν το ξέρουμε. Ναι, λέει όμως μέσα... Αν θέλετε να μην συζητήσουμε το θέμα, το κυρίως θέμα της αναμογεννήτριας του Κοπελούσου, να μου το πείτε να σταματήσω. Το δώσει, είδες τι έκανες. Απλά στο λέω, είδες τι έκανες. Παρακαλώ, έχεις το λόγο, βάλε μια τάξη. Η πρόταση του κυρίου Δημάρχου ήταν να αποσυρθεί. Δεν έκανα απολύτως τίποτα, Λευτέρη. Να ολοκληρώσω και να ψηφίσουμε ό,τι θέλετε, αλλά να ψηφίσουμε. Λοιπόν, εδώ η πρόταση του κυρίου Δημάρχου ήταν να αποσυρθεί το θέμα και να μείνουμε στη δέσμευσή του ότι θα ασκηθεί παρέμβαση. Ή να αποφασίσει το Συμβούλιο ότι θα ασκηθεί παρέμβαση και όχι στην υπογραφή. Αυτή ήταν η πρόταση του κυρίου Δημάρχου. Παρακαλώ, κύριε Δημάρχου, και μετά ο κύριος Σούδης και το κλείνουμε. Δεν παίρνει το λόγο κανείς, τελειώσαμε. Είμαστε ένα εκτός ημερήσιας που δεν είναι. Να μπω λίγο κάτι για να μην το χάσουμε. Πρόεδρε, για να μην το χάσουμε. Είπε κάτι σωστό. Όχι, να μην αγώνε αν είναι προημερησία ή όχι, γιατί νομίζω επί τη ουσία και είναι σωστό αυτό που είπε ο Κάρλος ο Γιαννής, ότι είναι πανευερή θέμα. Δηλαδή, μιλάμε για το ίδιο. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται για αυτά τα πράγματα. Κύριε Μουστάκα, ακούγεστε. Κύριε Μουστάκα, κλείστε το μικρόφωνο. Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα. Χωρίς να είμαι ειδικός, παρακολουθώ και βλέπω κάποιες αντιφάσεις. Οι αντιφάσεις είναι οι εξής. Η σιγουριά που βγάζει ο Αλέξανδρος δεν τη βγάζει ο συνεργάτης μας Κόλλιας όταν του ζητάω τα ποσοστά ευδοκίμησης. Επίσης, ο συνεργάτης μας Κόλλιας που φτιάξαμε μαζί την τροπολογία και ο Δήμαρχος Τίνου και Πάρου και Νάξου και καλά κάνει και το βγάζει δημόσια, αγαπητέ Γιάννη Αντωνέλο, γιατί αυτοί εκπροσωπούν νησιά που είναι στόχοι στα όλα. Η τελευταία θετική γνωμοδότηση ήταν το 2004. Εμείς μόλις το μεσημέρι λάβαμε επιστολή από το Μακροτάντολο που είναι άνθρωποι που τα περιμένουν και τα θέλουν. Αν πάμε με αφορισμούς τα θέλουν, τα θέλουν, η πολυπόθητη ενότητα δεν θέλει ποτέ. Και αύριο πάμε να κάνουμε, και έχει δίκιο ο Κάρολος, ένα πανκυκλαδικό, μια πανκυκλαδική διαμαρτυρία, γιατί να σας πω κάτι. Η Άνδρος, όπως μου το είπε και ο κύριος Μπακογιάννης, έχει το καλύτερο αιωλικό δυναμικό, έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα και έχουμε ανάγκη τους Παριανούς, τους Ινιακούς και τους Ναξιώτες, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Και αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν άδεια εγκατάσταση 8 ανεμογεννήτες που τις θέλουν και οι τοπικές κοινωνίες, πάμε να τεινάξουμε το νησί στον αέρα, ενώ είναι η ευκαιρία να μαζευτούμε και να μπορέσουμε να κάνουμε την αντιπρόταση. Και όταν θα είμαστε ενωμένοι, αυτή η αντιπρόταση θα γίνει δεκτή. Ο κύριος Μπακογιάννης μου το είπε ξεκάθαρα. Αν μου φέρετε αντιπρόταση, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός, είναι ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας ο κύριος Μπακογιάννης. Εάν ρωτάς αυτό, Αλέξανδρε. Αυτό λέω ότι δεν νομίζω ότι είναι αρμόδιος ο κύριος Μπακογιάννης να κρίνει την κοινωνική μας θέση εδώ. Ωραία, οκ. Okay. Απλώς δεν νομίζω κι εγώ ότι πρέπει να ακυρώνουμε αυτούς. Γιατί εγώ η τάση που εισπράττω από το νησί είναι στο Νότο και στο Βερά, και αυτό να μας το πούνε επιστήμονες, και συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος Αντωνέλος, δεν έχουμε πρόβλημα. Και αν θεωρείς με τις ειδικές γνώσεις που έχεις, Αλέξανδρε, ότι το χειρότερο είναι το φραγκάκι το οποίο έχει φτάσει στην άδεια εγκατάστασης, για την κοινωνία και για τους απλούς πολίτες, για τους επιχειρηματίες και για αυτούς που πραγματικά δραστηριοποιούνται, οι όποιοι έχουν απομείνει σε αυτό το νησί, είναι του Κοπελούσου που γαζώνει όλες τις κατοικημένες περιοχές.
Και σας λέω ότι αν περάσει το φραγκάκι, μετά τα επιχειρήματα που θα έχει άνδρος εναντίον των άλλων, είναι δεν διάβαζα χτες μια απόφαση στη Σουηδία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που απέρριψε όλα τα παρεμφερή επιχειρήματα. Όλα τα απέρριψε και έφτασε στο μυθολογικό για να δώσει το δίκιο. Η άνδρος και στο δωρά... Εγώ δεν είναι κατάσταση αυτή. Αλέξανδρε, δεν νομίζω ότι μπορούμε σας να συνεχίσουμε. Σας βοηθάμε, κύριε Πρόεδρε, σας βοηθάμε. Και μπορούμε να σας παρακαλώ να κλείσει το μικρόφωνο του Αλέξανδρου και του κ. Γιαγιάννη. Θα δίνω εγώ το λόγο. Δεν μπορεί αυτοί που είναι εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι καλεσμένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μας δώσουν τις γνώσεις τους, να παρεμβαίνουν και να διακόπτουν τον Δήμαρχο. Παρακαλώ. Να κλείσουν το μικρόφωνο. Δεν το κάναμε το διακόψιμο τον άνθρωπο. Παρακαλώ να κλείσουν το μικρόφωνο. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι. Παρακαλώ, ο στρατής. Ναι, παρακαλώ, και σας έχω υποσχεθεί το λόγο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ωραία. Εγώ είχα σημειώσει αρκετά πράγματα, αλλά δεν θα πω σε όλα αυτά, γιατί ο χρόνος περιορισμένος πέρασε η ώρα. Απλά θα μείνω σε αυτό που υπόθηκε και το ποσοστό ευδοκίμησης. Θα σταθώ μόνο σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, όλοι αποδεχτήκατε, νομίζω, ο Δήμαρχος το ανέφερε, αλλά νομίζω το αποδεχόμαστε όλοι, ότι το θέμα των ανεμογεννητριών είναι το νούμερο 2 μετά το COVID, μετά το κορονοϊό. Άρα έχουμε ένα σημαντικό ζήτημα για όλο το νησί. Για πολλούς λόγους, ας μην το αναλύσουμε. Οπότε, εφόσον έχουμε κάτι τόσο σημαντικό, αν έχουμε έστω και ένα χαμηλό ποσοστό ευδοκίμησης, το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει ούτε σε ποσοστό, δεν θεωρώ ότι δεν πρέπει να το παλέψουμε και στο παραλύσω με κάτι άλλο. Όταν εγώ πριν χρόνια είχα χτυπήσει, είχα πολύ μικρό ποσοστό ευδοκίμηση, ας το πω έτσι, να επιβιώσω. Αντιστοίχως, θυμήθηκα και το ξεκίνησα έτσι σαν ιστορία. Προχθές ήταν στην εντατική ο μπαμπάς μιας συναδέλφου και της έδιναν οι γιατροί 30% ποσοστό να γλιτώσει με κάποια εξαρτήματα που θα το έβαζαν. Παρ' όλα αυτά το πάλεψαν. Οι γονείς μου το πάλεψαν για να γλιτώσω εγώ και γλίτωσα. Το ίδιο και αυτός ο άνθρωπος, πάνω από 60, έκανε την επέμβαση και σήμερα ζει. Οπότε, αν το παραλληλήσουμε και το βάλουμε λίγο στην καθημερινότητα τώρα, έχουμε ένα θέμα που λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό και παίζουμε με τα ποσοστά ευδοκίμησης. Και 1% να είναι που δεν λέμε πόσο είναι αυτό το ποσοστό, πρέπει να το παλέψουμε. Και ο κύριος Κόλλιας έχει αναφερθεί ότι ακόμα και να χαθεί αυτή η δίκη, αυτό έχει πει στην Επιτροπή για τις Ανεμογεννήτριες, μπορεί να φτάσει ακόμα μετά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και αυτό που είπε ότι ίσως η Άνδρος είναι το πρώτο νησί που αξίζει να το κάνει. Γιατί πρέπει να μάθει η Ευρώπη τι γίνεται κάτω στην Ελλάδα και τι κάνουν εταιρείες και πώς παίζουν με αυτή την κατάσταση. Είχα πάρα πολλά να πω σαν εισαγωγικό. Μένω μόνο σε αυτό για να μην φάω την ώρα σας. Ίσως κάποια στιγμή σήμερα ή άλλη μέρα να πω και αυτά που ήθελα. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω. Χέλμης είμαι. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω. Όχι. Όχι ακόμα. Κάτι για το μακροτάνταλο που αναφέρθηκε πριν. Λοιπόν, ένα λεπτό, παιδιά. Η συζήτηση για τον Κοπελούζο είναι μετά. Μια παρένθεση μικρή. Μικρή, ολιγόλεπτη. Για το φραγκάκι θα μιλήσει ο πρόεδρος του Γαβρίου. Όχι. Όχι. Για το μακροτάνταλο είπα. Μόνο για το φραγκάκι συζητάμε τώρα, Νίκο. Λοιπόν. Αναφέρθηκε από τον Δήμαρχο μία αναφορά για το μακροτάνταλο. Γιατί έτσι διχάζεται το νησί. Έχει εμφανιστεί μία λίστα με ονόματα. Πολλά από αυτά τα ονόματα λένε ότι δεν δέχονται. Υπογραφές δεν έχουν εμφανιστεί. Εγώ έχω περιουσία στο Μακροτάντολο και δεν θέλω ανεμογεννήτριες. Αυτά τα 100 άτομα εκπροσωπούν την πλειοψηφία όλων αυτών που έχουν περιουσία στο Μακροτάντολο. Τώρα καταλάβατε ότι κατάλαβαν οι άλλοι τι ακριβώς συζητάμε. Εγώ αναφέρθηκα στο ότι ανέφερε ο Δήμαρχος πριν. Νίκο, μιλάς εκτός θέματος για ένα άλλο θέμα, για μια άλλη περιοχή. Όχι, όχι. Για κάτι που είπε παράλληλα. Κύριε Πρόεδρε, δεν αναφέρθηκα σε άλλο θέμα. Αναφέρθηκε λίγο πριν ο Δήμαρχος για την λίστα του Μακροταντάλου. Εκεί επάνω αναφέρθηκα. Για τις τηλεδιασκέψεις, οπότε θα κάνω λίγο υπομονή. Το θέμα έχει εξαντληθεί, χωρίς να ξέρω και απευθύνομαι στο Σουσούδη, τι ακριβώς πρέπει να ψηφίσουμε. Εγώ ένα θέμα δεν το έφερα εγώ, το έφερα ο κύριος Σούδης. Τι ψηφίζουμε, παρακαλώ, τι θέλετε να ψηφίσουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπήκε αυτό το θέμα και τι θέλετε να πούμε. Όταν υπάρχει του Δημάρχου η δέσμευση, η οποία λέει ότι εγώ θα ασκήσω παρέμβαση. Μόλις γίνει η προσφυγή, έχει πιθανότητες 1, 2, 50, 1000%. Θα κριθεί από την προσφυγή που θα κάνει ο Αλέξανδρος και οι υπόλοιποι με την εταιρεία τη συγκεκριμένη. Σε αυτήν ο Δήμος θα κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της προσφυγής. Υπέρ τους. Ό,τι πιθανότητες λοιπόν έχουμε να τις εκδικήσουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται όλη αυτή η κουβέντα και ποιον εξυπηρετεί αυτή η κουβέντα. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Δεν το καταλαβαίνω, με συγχωρείτε, το μυαλό μου δεν βοηθάει. Ελπίζω που μου σκώνει το χέρι ο Γιάννης
να με βοηθήσει να τονίσω. Παρακαλώ. Εμείς να λέτε, Γιάννη. Εσένα, εσένα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο, εάν σκέφτεται και είναι στο πλάνο του ή αν έχει κατά υπόψη του άλλον τρόπο εναλλακτικό που μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο μη κάνοντας προσφυγές. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε, την χωροταξία. Άρα Γιάννη, είπε κανείς να μην κάνουμε προσφυγές. Είπε ο Δήμαρχος και δεσμεύτηκε. Να απαντήσω λίγο, πρόεδρο. Θα γίνει πρόσθετη παρέμβαση. Γιατί ακούσαμε και τον πρόεδρο. Γιατί πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι ο Δήμαρχος είπε ότι δεν θα κάνω προσφυγές. Πρόεδρε, να μιλήσω λίγο. Μίλα, μίλα, Δήμαρχε μου, μίλα. Εγώ θα φύγω σιγά-σιγά, παρακαλώ το Διαμαντή να πάρει το τελευταίο θέμα πάλι. Γιατί με εσάς δεν μπορώ να συνοηθώ, τέλος. Παρακαλώ. Η πρότασή μου είναι, επειδή μπροστά σε αυτό που... Καταρχήν να απαντήσω στον Νίκο το Χέλμη, ότι εμένα μου ήρθε το χαρτί, αλλά θα σου πω για κάτι άλλο. Αυτός που μάζευε τις υπογραφές να μας πει άμα το πίστευαν ή το πίστευαν. Επί της ουσίας εκτελούνται έργα 5 μήνες και δεν έχει έρθει μία κρούση διαμαρτυρίας. Αυτό είναι επί της ουσίας. Ούτε από σένα μου έχει περιουσία, ούτε από κανέναν άλλο. Δεύτερο. Επειδή από την αρχή είπα αυτό το θέμα να μην το συζητήσουμε. Γιατί είμαστε μπροστά σε μία πιθανή, όπως λέει νομικός, δεν θα την αντικαταστήσω, άκυρη απόφαση. Επειδή είμαστε μπροστά στην ανάγκη να μην περάσουμε μήνυμα προς τα έξω και στους Μαριανούς και στους Ναξιώτες και της Τίνου ότι πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Και θα ήθελα να το δουλέψουμε και στην Επιτροπή και να μην διχαστούμε αν πρέπει να κάνουμε το ακύρωση, παρέμβαση ή οτιδήποτε και να μην περάσει το μήνυμα ο Δήμαρχος θέλει ή δεν θέλει, γιατί είμαι ο πρώτος Δήμαρχος που έχω κάνει επίσημη δικαστική διαδικασία γι' αυτό, να μην το χάσουμε. Εγώ ζητάω από τον Θεοδόση να το αποσύρουμε το θέμα. Να κάνουμε πραγματική διαβούλευση, γιατί μπορεί να έχει και τα δίκια του και ο Αλέξανδρος, μπορεί να έχει και δίκιο και ο Γιάννης Μακέλλας που ανησυχεί για τον χρόνο. Αύριο είναι η ευκαιρία μας, αυτή την κοινωνική και πολιτική αδράνεια που όλοι ευθυνόμαστε για τόσα χρόνια, να την αλλάξουμε. Να έχουμε μια ειρηνική συγκέντρωση και να αποκτήσουμε συμμάχους που τους έχουμε ανάγκη. Το νησί είναι το πιο έκθετο στο σύνολο και δεν θα κολλήσουμε σε αυτό σήμερα. Και να πάρουμε το ακραίο σενάριο της ανησυχίας του Αλέξανδρου ότι στις 12 του μηνός πρέπει να γίνει. Ωραία, την άλλη εβδομάδα να κάνουμε συζήτηση μόνο αυτό. Μην το χάσουμε σήμερα. Εγώ προσωπικά δηλώνω και απροετοίμαστο στις 7. Στις 7, οκ. Okay. Γιατί εγώ ξέρω ότι η άδεια κατάσταση βγήκε στις 12. Οι δύο μήνες πάει στις 12. Δεν ξέρω αν μετράει διαφορετικά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, έχουμε, δηλαδή αφισβητούμε τα έγγραφα και ακούμε τα λόγια. Έχω τον Κόλια να μου λέει ότι έχει ανασταλεί. Έχω τον πρόεδρο που είναι νομικός να μου λέει ότι έχει ανασταλεί. Έχω την Κυρτάτα να μου λέει ότι έχει ανασταλεί. Και εμείς θα φάμε στο 7. Ακόμα και το 7, καλοπροαίρετα, μην περάσουμε λάθος μήνυμα εν ώψη της συγκέντρωσης. Ειλικρινά, πρέπει η συγκέντρωση να γίνει με όρους κορονοϊούς και όσο πιο ενωτικά γίνεται. Και 7 να γίνεται, Αλέξανδρε, έχουμε μια εβδομάδα. Εδώ δεν έχουμε καταλήξει αυτό που έλεγα για παρέμβαση, έγινε αιτησία εκκύρωσης. Να το δούμε και να το ξαναφέρουμε. Μην μπούμε σε αυτή τη λογική του διχασμού. Αυτό λέω εγώ και προτείνω να αποσυρθεί το θέμα για το Φραγκάκι και να συζητήσουμε για το επόμενο. Δήμαρχε, συγγνώμη, πρόεδρε, γιατί διχάζω... Κύριε Σουσούδη, παρακαλώ. Κύριε Σουσούδη, παρακαλώ. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν. Δεν θα δώσω το πηγάδι σου. Δυστυχώς, όχι, όχι, δυστυχώς δεν έχω πολύ καλό σήμα γιατί τα παιδιά μας έκαναν στο δυστήριο διαδικτυακά και δεν έχω πολύ καλό σήμα. Εντάξει. Ζητώ συγγνώμη, αλλά άκουσα αποσπασματικά κάποιες, πώς το λένε, προτάσεις του Δήμαρχου τώρα και κάποιες άλλες προηγουμένως. Λοιπόν, καταρχάς, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει θέμα ενότητας για το αν θα προσφύγουμε ή όχι για ένα αιωλικό πάρκο ή για δύο ή για τρία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, είναι κάποιοι οι οποίοι είναι, ξέρω κι εγώ, υπέρμαχοι και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι. Γιατί το βάζουμε στο θέμα της ενότητας. Και είπες πολύ καλά, Λευτέρη, πριν, αν το άκουσα καλά, δεν ξέρω αν άκουσα όλη την πρότασή σου, ότι επιτέλους ας ψηφίσουμε και ας προχωρήσει όπως προχωρήσει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δικαιολογούμε συνέχεια και εδώ και δύο συμβούλια έπρεπε να το κάνουμε και το κάνουμε στο τρίτο, να πάρουμε μια απλή απόφαση. Εγώ θα συμφωνήσω ότι το Φραγκάκι μπορεί να είναι χαμένο. Και ας διαφωνούν εδώ πέρα κάποιοι. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο νησί. Πού όμως, πόσες,
Αυτό είναι το θέμα που το λέμε από το 2011. Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι γι' αυτό, αλλά τραβάμε από τα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς πολύ άσχημη κληρονομιά και έπρεπε να λύσουμε πάρα πολλά ζητήματα για να φτάσουμε στο διατάφτα. Και έχουμε ξεκινήσει και το χωροταξικό από το 2015, αλλά από το ΙΠΕΚΑ ακόμα δεν έχουμε βρει ανταπόκριση. Με τον κύριο Τασούλα που ήταν από τους μελετητές του χωροταξικού. Το θυμάσαι, Λευτέρη, πρέπει να το θυμάσαι αυτό. Οκτώβριο του 2015. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, το να πάρουμε σήμερα, άκουσα πριν για μωρά, άκουσα για αυτά, τα αντιπαρέρχομαι. Τα αντιπαρέρχομαι. Άκουσα ότι εγώ μιλάω ανοιχτά, δεν μιλάω στο γραφείο. Φυσικά και στο γραφείο μπορεί να μιλήσει ο Δήμαρχος με εκπροσώπους μιας εταιρείας άμα το ζητήσουν. Φυσικά και μπορεί να γίνει αυτό. Δεν υπονοούμε τίποτα. Δεν έχουμε υπονοήσει κάτι. Ότι τα παίρνει κάποιος ή δεν τα παίρνει, αν μιλήσουμε και ανοιχτά. Δεν υπονοούμε κάτι τέτοιο. Το να λέμε όχι είναι άλλο θέμα. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μέσα από ένα ναι ή ένα όχι έχει ωφελημιστικά κριτήρια. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάτι το οποίο το έχει πει και ο Δήμαρχος, και ας μην το λέει τώρα το είπε, το είπε και ο Έπαρχος εχθές ξεκάθαρα, το είπε χθες η ΠΕΔ, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, πήρε απόφαση, οι οποίοι συνυπογράφουν την απόφαση της Περιφέρειας και των Δημοτικών Συμβουλίων. Είναι τόσο φοβερό να πάρουμε αυτή την απόφαση σήμερα και να πούμε ναι, και να πάει ο δικηγόρος εκεί, αφού θα πάει ούτως ή άλλως, και θα το χάσει, θα το κερδίσει. Δηλαδή, γιατί κάνουμε τόση κουβέντα και βάζουμε διχασμούς, βάζουμε ενότητες, βάζουμε τους μακροταλιώτες, βάζουμε τους αϊπατιανούς. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Άκουσε με λίγο. Μισό λεπτό. Άκουσα προσεκτικά. Δεν θα μιλήσω παραπάνω από 2 λεπτά. Λευτέρη, αν με ακούς. 2 λεπτά ακόμα δώσε μου και τελείωσε. Με μεγάλη χαρά άκουσα και τον Αντωνέλο. Τον Γιάννη. Άκουσα και τον Γιάννη που είπε ότι κάνουμε ένα ειδικό χωροταξικό για την πίσω μεριά. Πώς είναι δυνατόν. Θεοδόση, για να τον να είναι. Να είναι για τον νησί, δεν θα είναι για την πίσω μεριά. Ναι, αλλά μην παραποιούμε τι λέμε. Ο κύριος Αντωνέλος ανάλαβε όλο το νησί. Ωραία. Για όλο το Κόρφη, γιατί εννοείς. Λοιπόν, δεν πάμε σε ψηφοφορία. Υπάρχουν σε αυτό το θέμα είναι. Πάμε, εντάξει, δώσε κατάλαβα. Η ψηφοφορία είναι λοιπόν το αν θα εξετάσει. Αν θα εξετάσει. Δεν σε ακούω. Ναι. Έλα, σε ακούω τώρα, ναι. Ακούγομαι, πρόεδρε. Τώρα ακούγεσαι, ναι, ναι. Όχι. Λοιπόν, να μαζέψω λίγο την κατάσταση. Το θέμα λοιπόν της απόσυρσης του θέματος που είπε ο κύριος Λοτσάρης, από ό,τι φαίνεται ο κύριος Θοδόσης, ο κύριος Σούδης, ο οποίος το πρότεινε, δεν το αποσύρει. Άρα μπαίνει σε ψηφοφορία το αν ο Δήμος θα ασκήσει, θα συνυπογράψει την προσφυγή ή αν θα ασκήσει μετά την κατάθεση της προσφυγής παρέμβαση υπέρ των προσφυγόντων. Παρακαλώ να ψηφίσουμε. Επαναλαμβάνω. Η δέσμευση του κυρίου Δημάρχου και η πρότασή του είναι ότι θα ασκηθεί παρέμβαση, κύριε Δήμαρχε, να σας βλέπουμε, να ασκηθεί παρέμβαση μετά την άσκηση της προσφυγής, μέσα στην νόμιμη προθεσμία, υπέρ των προσφυγόντων. Ή η άλλη πρόταση είναι να συνυπογράψει την προσφυγή. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο είναι αποφασισμένο ήδη, είναι ότι ο Δήμος δεν θα πληρώσει, γιατί θα παρασταθεί, δεν θα πληρώσει τον κύριο Κόλια, γιατί θα παρασταθεί και θα υπογράψει η νομική σύμβουλος του Δήμου. Λοιπόν, μπαίνουμε στην πληροφορία για να πούμε στο κυρίως θέμα, γιατί έχουμε ξεφύγει τελείως και δεν έχει καμιά λογική όλο αυτό που κάναμε σήμερα. Άρα δεν βαριέστε, να έχετε συνηθίσει και στα χειρότερα. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Η μία πρόταση λοιπόν είναι η συνυπογραφή και η άλλη είναι η πρόσθετη παρέμβαση. Κύριε Τρανάκο. Πρόεδρε, συγγνώμη, συνυπογραφή για τον Κόλια. Τώρα να μην μπερδευτούμε, να μην ξέρουμε τι γίνεται. Μιλάμε για το Φραγκάκι, για την προσφυγή που θα γίνει τώρα σε 7 Δεκεμβρίου. Αν θα συνυπογράψουμε τη συγκεκριμένη προσφυγή ή αν θα ασκήσει ο Δήμος πρόσθετη παρέμβαση μετά την άσκηση της προσφυγής.
Ό,τι και να αποφασίσουμε άκυρο είναι, αλλά δεν πειράζει, ας αποφασίσουμε για να πάμε στη συζήτηση του κυρίου θέματος. Κύριε Τρανάκο. Θέλετε χρόνο. Ας αρχίσω από τον κύριο Σουσούδη. Κύριε Σουσούδη. Δήμαρχε... Απλά τώρα με τις δύο προτάσεις με μπέρδεψες. Εγώ απλά αυτό που ζητάω είναι ο Δήμος να ακούγομαι καταρχάς. Ναι, τώρα ναι. Αυτό που ζητάω είναι απλά ο Δήμος να συμπαρασταθεί σε αυτή την προσφυγή. Υπάρχουν δύο τρόποι. Προτάσεις, είναι και οι δύο το ίδιο. Όχι. Η μία είναι υπογράφουμε την προσφυγή που μας είπε η κυρία Κιτάτα ότι αυτό δεν μπορεί. Άρα να μπει σαν πρόταση. Σαν πρόταση θα πει τότε μόνο αυτό που λέτε εσείς, κύριε Σουσούδη. Πρόεδρε, επειδή ακριβώς είπε η κυρία Κιτάτα ότι αν πάμε με συνυπογραφή θα έχει πρόβλημα γιατί δεν τεκμέρεται η πληρωμή, τέλος πάντων, δεν ξέρω να μας το πει η Κατερίνα. Θα πάμε σε μια, είναι μια ομόφωνη, δεν πάμε τώρα και εδώ διαιρεμένη. Θα πάμε ότι θα κάνουμε παρέμβαση ως Δήμος όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Άλλο το ίδιο. Συμφωνεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι. Πρόεδρε. Θα αναγυρίσουμε πάλι στα ίδια. Το έχεις πάει και το έχεις φτάσει στη σωστή του βάση για τις προτάσεις να αποφερθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξαναγυρίζουμε πάλι για να πάμε για παρέμβαση. Ας πάρουμε λοιπόν απόφαση. Η μία πρόταση... Για παρέμβαση μιλάω την αρχή, κύριε... Ναι, η μία πρόταση λοιπόν, και αν ερμηνεύω σωστά και το Θεοδόση το Σούδη, και η πρόταση του κυρίου Κόλλια, της Επιτροπής Αγώνα και της γνωμοδότησης είναι η συνυπογραφή της προσφυγής του δικτύου οικολογικών οργανώσεων. Αυτή είναι η πρόταση. Για αυτή την πρόταση το φέραμε. Αυτό είναι άκυρο που λέτε. Για αυτή την πρόταση το φέραμε. Αν φέραμε για την πρόταση για παρέμβαση, δεν υπάρχει πρόταση. Κοροϊδευόμαστε δύο ώρες. Φέραμε μία πρόταση. Η καπάκι μου είπε για παρέμβαση, δεν είναι τίποτα μέσο. Φέραμε μία. Άκουσα με, πρόεδρε. Υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι στα νομικά σου, αλλά η πρόταση είναι συγκεκριμένη. Είναι ωραία. Η πρόταση συνυπογραφής για την άσκηση ένδικων μέσων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η άλλη λοιπόν πρόταση είναι η πρόταση του Δημάρχη. Την άσκηση ένδικων μέσων. Και μία κουβέντα. Όποια ευδοκίμηση και να υπάρχει, δεν συζητάμε να δίνεται εφόσον δεν υπάρχει ειδικό χωροταξικό. Πάλι συζητάμε άσκοπα για μία άκυρη απόφαση. Θα σα το εξηγήσει και εγγράφος. Λοιπόν, η πρόταση του Επιτροπή Αγώνα, συγγνώμη. Θα ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση στην αίτηση ακύρωσης που θα ασκηθεί από την ορυθό οργάνωση. Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η πρόταση του κυρίου Σου δεν έχετε το λόγο, κυρία Μαμάη. Θα ψηφίσετε. Αλλά και ο τρόπος που μας διαχειρίζεστε, κοιτάξτε να τον βελτιώσετε. Αυτό είναι ο τρόπος μου. Παρακαλώ. Η άλλη πρόταση λοιπόν είναι η πρόταση η οποία μπαίνει. Δεν ξέρω αν μπαίνει από το Θεό σου, ότι έπαιγαν το καπάκι, να συνυπογράψουμε την προσφυγή. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η πρόταση αυτή, Λευτέρη, συγγνώμη. Όχι, για να το διευκρινίσουμε. Αυτή η πρόταση είναι από την Επιτροπή Αγώνα. Αυτή που σου μετέφερα εγώ είναι από την Επιτροπή Αγώνα σε συνδυασμό με τον κύριο Κόλλια. Δεν είναι δική μου η πρόταση. Δεν είναι νομικός. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Συμφωνώ με το. Σαν Επιτροπή Αγώνα, θέλω να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Καπάκη και τον κύριο Σουσούδη, ότι αυτό έρχεται και από την Επιτροπή Αγώνα. Μίλησα πολύ σύντομα γιατί δεν μου δώσατε το λόγο νωρίτερα. Να τελειώσουμε την ψηφοφορία. Υπάρχουν δύο ένδικα μέσα τα οποία μπορεί να ασκήσει ο Δήμος. Το ένα είναι η συνυπογραφή τη αίτηση ακύρωση. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένω ο Δήμος θα πρέπει να χρεωθεί χρήματα που ο Δήμος δεν θα τα δώσει. Δεν υπάρχει απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Και η άλλη είναι ότι θα ασκηθεί πρόσθετη παρέμβαση επί της. Είναι δύο νομικά ζητήματα. Τα νομικά ζητήματα δεν μπορεί να τα κρίνει ούτε ο κόσμος, ούτε το κοινό, ούτε η Επιτροπή Αγώνα. Είναι δύο νομικά ζητήματα. Πρόεδρε, να προτείνει λίγο κάτι, γιατί αύριο έχουμε πάλι μια συγκέντρωση που πρέπει να υπάρχει μια ομοφωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Πρέπει να καταλάβετε, ή θα το αναβάλουμε να πάμε να πάρουμε αίτηση ακύρωσης με νομικό και σωστό τρόπο και να έχει ισχύ. Ή θα πάρουμε απόφαση για αίτηση παρέμβασης που δεν έχει νομικό αντικείμενο, οικονομικό αντικείμενο. Τώρα, αν θέλετε, πάλι τσαμπουκά, κυρία Μαμάη, που δεν σας αρέσει ο τρόπος που θα διαχειριζόμαστε, να κάνουμε αντίδραση, πάλι θα έχουμε την ομοφωνία. Να το κάνουμε με λογικό τρόπο για να μπορεί να στέκεται αυτό το πράγμα. Αύριο. Λοιπόν, Δήμαρχε, το εξαντλήσαμε το θέμα, νομίζω έγινε κατανοητό. Την υπομονή έχετε εξαντλήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για πώς ακόμα. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι αν θα ασκήσουμε, θα συνυπογράψουμε την πρόσθετη παρέμβαση ή αν θα ασκήσουμε πρόσθετη παρέμβαση. Τελειώσαμε.
Το δώσω. Έχεις ψηφίσει. Εγώ ψηφίζω για αυτό που πρότεινε η Επιτροπή Αγώνα εχθές που το συζητήσαμε τα παιδιά και το συζητήσαμε όλοι. Αυτό περί της συνυπογραφής. Ωραία. Συμπαρέμβαση. Συνυπογραφή. Κύριε Καπάκη. Τη συνυπογραφή και όχι την παρέμβαση που λέει κάποιος. Να μην μπερδευόμαστε. Η πρόταση είναι συνυπογραφή της προσφυγής. Ωραία. Της... Εγώ ψηφίζω την παρέμβαση. Ωραία. Εσείς μπορείτε να ψηφίσετε, κύριε Πρόεδρε, ό,τι θέλετε. Να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Γιάννη, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Γιάννη, ήδη έχουμε φάει πολύ χρόνο. Ότι ο Δήμος θα πρέπει να παρέμβει στην συγκεκριμένη και όχι να είναι αυτός ο οποίος την ξεκινήσει. Συμφωνώ με την απόψη του κ. Δημαρχού. Κύριε Τρανάκο. Συνυπογραφή. Συνυπογραφή. Κύριε Αντώνογλου. Συνυπογραφή. Συνυπογραφή. Κύριε Πακέλα. Συνυπογραφή. Κύριε Ψωμά. Συνυπογραφή. Σωστά. Κυρία Μαμάη. Συνυπογραφή. Συνυπογραφή. Μην μου λέτε υπογραφή, το πάτε δύο φορές. Δεν θα ασκήσουμε μόνοι μας, δεν υπάρχει τέτοιο. Υπογραφή όπως πρότεινε η Επιτροπή Αγώνα. Συνυπογραφή με την εταιρεία, μάλιστα. Δεν υπάρχει υπογραφή. Εμείς δεν ασκούμε μόνοι μας την κυρία Παρέμβου. Την υπογραφή είπα. Ωραία. Τη συνυπογραφή είναι η πρόταση. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ την ψήφο σας τη μετράω στη συνυπογραφή. Εντάξει, κάνει διακοπές. Εντάξει, έλα. Θέλετε να κατεβάσουμε και άλλη πρόταση για υπογραφή μόνοι μας. Κάνει διακοπές. Ρε Λευτέρη, κάνει διακοπές πολλές. Κάνει διακοπές, αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί η κυρία Μαμά δεν καταλαβαίνει τι λέω. Εγώ αισθάνομαι ότι ακούσατε πολύ καλά αυτό που είπα. Ωραία. Εσείς είπατε υπογραφή. Εγώ θεωρώ ότι. Θέλετε να κάνουμε τρίτη πρόταση. Συνυπογραφή. Συμφωνώ με την πρόταση Επιτροπής Αγώνα. Άρα λοιπόν τη συνυπογραφή με την εταιρεία. Καλά το ερμήνευσα. Κύριε Θεοδωράκη. Τη συνυπογραφή. Κύριε Γιαννίση. Την πρόταση του Δημάρχου. Κύριε Παγκόσμια, την παρέμβαση. Κύριε Αδάμη. Δεν σας ακούω. Θα συνεχίσουμε. Συνυπογραφή στην πρόταση της Επιτροπής Αγώνα. Μπράβο. Κύριε Σπύρο, κύριε Ταούση. Πρόεδρε, θα ήθελα δύο λεπτά, αλλά ξέρω τώρα ότι έχει περάσει ο χρόνος. Γιατί είμαστε στην πληροφορία, αργήσαμε. Πάμε. Τη συνυπογραφή, υποθέτω. Την πρόταση του κυρίου Σουσούδη. Την πρόταση του κυρίου Σουσούδη, ναι. Συνυπογραφή. Κύριε Πεθυκότση. Την πρόταση του Δημάρχου του κ. Σούδη. Του Δημάρχου. Μάλιστα. Κυρία Μακρύ. Πρόταση του Δημάρχου. Κύριε Τυριακέ. Του Δημάρχου. Κύριος Βιδάλης, νομίζω δεν έχει ψηφίσει. Μου λείπουν 5 ψήφοι. Κύριε Βιδάλη. Την υπογραφή, κύριε Πρόεδρε. Την υπογραφή, ναι, θα έχω το σύνδεμα, το τρώτε. Κύριε Αντώνογλου. Ψήφισα. Για να ψηφίσει. Ναι, ναι. Για να ψηφίσει. Εδώ η μαμά είναι να έχω ψηφίσει. Ένα λεπτάκι, ναι, Νίκο. Την πρόταση του Δημάρχου. Κύριε Αδελεπίτη. Πρόταση του Δημάρχου. Ναι, ναι. Μια και ψηφίζω κι εγώ γιατί είναι η κοινότητά μου να μιλήσω. Ένα λεπτό, Γιάννη, μου το μπερδεύει. Νίκο Στεφάνου. Νίκη, μαμάι. Υπογραφή. Λοιπόν, το σκηνού Σούδη. 12 και 7, 19. Πάλι μου λείπει ένα που πρέπει να είναι. Ποιο είναι? Τον Αντώνογλου, τον έχει βάλει. Εγώ, κύριε Μπάλα, εγώ, ο Νίκο Μουστάκα. Κύριε Μπάλα. Το Μουστάκα. Να το κάνω, κύριε Μουστάκα. Στην παρέμβαση. Στην παρέμβαση. Πρώτα στον κύριο Δημάρχο. Το ίδιο πράγμα είναι που ψηφίζει ομόφωνα να ασκηθεί ενδικό μέσο. Αυτό που αλλάζει είναι το ότι αν ενδικό μέσο θα ασκηθεί. Λοιπόν, κύριε Αδουλέλο. Μια ερώτηση για να τελειώσουμε στην κυρία Κυρτάτα. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίζουμε. Ναι, ναι. Ψηφίζουμε λυσιτελώς. Δηλαδή αυτή η πράξη ψηφοφορίας είναι νόμιμη. Όχι.
Τότε τι κάνουμε τόση ώρα. Ψηφίζουμε γιατί έτσι πρέπει να τελειώσουμε το Συμβούλιο Ψηφοφορία. Αυτό που το έφερε το θέμα θα πρέπει να σκεφτεί εν ενόμη. Παρακαλώ, τι ψηφίζετε. Τόση ώρα ο κύριος Μπάλλας αυτό λέει. Συγγνώμη, δεν είναι δυνατόν να ψηφίζουμε για πλάκα. Αυτό το θέμα μπήκε λάθος. Έχει μπει από τον Απρίλη λάθος. Έχω εξηγήσει εγγράφως γιατί είναι λάθος. Κανείς δεν με ακούει. Στρατοπεδικά ψηφίζουμε. Οκ, okay, παρακαλώ. Ποιο ένδυκο μέσο εσείς λέτε ότι πρέπει να στηθεί. Μπορεί να πείτε για κανένα. Για μία άκυρη ψηφοφορία. Τελειώνουμε, πρόεδρε. Κανένα ένδυκο μέσο. Δεν ψηφίζω καν. Μάλιστα. Παρόν λοιπόν ο κύριος. Ο κύριος Αντωνίου ψηφίζει παρόν. Δεδομένη τη ακυρότητα τη ψηφοφορία. Δεδομένη τη ακυρότητα τη ψηφοφορία. Πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την άσκηση ενδίκου μέσου κατά, της, κατά του της άδειας εγκατάστασης στο Φραγκάκι με ψήφους 17 κάποιο λάθος κάνω με ψήφους 12 έλα, ψήφι 12 λοιπόν να συνυπογραφεί η αίτηση ακύρωσης και ψήφι 8 να ασκηθεί εν συνεχεία αίτηση, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των προσφερόντων. Με την ψήφο παρόν του κυρίου Αντωνέλου δεδομένης της ακυρότητας της συγκεκριμένης πληροφορίας. Πάμε λοιπόν στο κύριο θέμα της συζήτησης και εδώ πείτε ό,τι θέλετε, πάρτε το λόγο όλοι. Έχουμε ενημέρωση και λήψη απόφασης για τις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων των 33 αναμονιλουτριών του Κοπελούζου. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την Άδρο. Φάγαμε 3,5 ώρες για όλες τις άλλες, επιτρέψτε μου την έκφραση, ανοησίες και οι οποίες να είστε σίγουροι ότι οδήγησαν σε μία, όπως είπε ο κύριος Τιμέλος, όπως σας είπε και η κυρία Κυρτάτα, σε μία άκυρη ψηφοφορία, η οποία ουδέμια ένομη συνέπεια επιφέρει και θα το δείτε στον δρόμο το γιατί το λέω. Εδώ λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, ποια είναι η πρόταση, η ενημέρωση που θα πρέπει να γίνει και το τι προτείνετε ότι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει εν συνεχεία για να αποφύγουμε το κύριο πρόβλημα που είναι αυτές οι 33 αναμονιλουτριές. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Σε συνεχεία επικοινωνία που είμαστε με τα άλλα τρία νησιά, αποφασίσαμε την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας της τροποποιημένης απόφασης για την επένδυση του κύριου Κοπελούζου. Θα πω ότι γενικώς η εξέλιξη αυτή είναι μια εξέλιξη καθόλου καλή για το νησί. Θα πω ότι η Πάρος, η οποία πρωτοξεκίνησε τις... και θα σας πω που θα καταλήξω, η Πάρος που πρωτοξεκίνησε τις κινητοποιήσεις, ουσιαστικά παρέμειναν οι επιχειρηματικοί πρόταση από την αρχή του κ. Κοπελούζου στα ίδια. Η Νάξος μειώθηκε, η Τίνος μειώθηκε και στην Άνδρο αυξήθηκε. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κίνηση από την συγκεκριμένη εταιρεία είναι μία επίδειξη δύναμης. Μία επίδειξη δύναμης που αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό. Και θεωρώ ότι πέρα από τα ένδυκα μέσα, το μόνο που μπορεί να βοηθήσει το νησί σε αυτή την περιπέτεια που έχει οδηγηθεί, πρώτον, γιατί υπάρχει το καλώδιο της διασύνδεσης, δεύτερον, γιατί υπάρχει το υψηλό αιωλικό δυναμικό και τρίτον, γιατί υπήρχε για χρόνια η κοινωνική και πολιτική αδράνεια σε αυτόν τον τόπο, είναι η εκπόνηση της αντιπρότασης. Ενημερώνω λοιπόν το Συμβούλιο και θέλουμε έγκριση απόφασης του Συμβουλίου για την προσφυγή ένδικων μέσων στην συγκεκριμένη τροποποίηση και επίσης να πω ότι με αφορμή και την προηγούμενη συζήτηση για το προηγούμενο αιωλικό θεωρώ ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολη είναι η θέση του νησιού αυτή τη στιγμή. Πραγματικά ψάχνουμε τη λεπτομέρεια για να διαφοροποιηθούμε. Πραγματικά ξεπερνάμε ακόμα και τα λογικά ή τις επιστημονικές απόψεις από τους
Έχουμε σήμερα τρεις δικηγόρους, λένε το ίδιο πράγμα και εμείς πάμε σε ψηφοφορία. Ας περάσει προς τα έξω το ομόφωνο, μπας και μπορέσουμε να ενωθούμε. Επιμένω ότι τα πόδια αυτής της κινητοποίησης, επειδή δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί που πολιτικά φιλοδοξούν να καπηλευτούν αυτή την περιπέτεια που έχει πει το νησί, είναι επίλυνα. Είπε κάποια στιγμή ο κύριος Στρατής, το έχω πει και εγώ στο Συμβούλιο στις 27 Απριλίου, ότι αν δεν είμαστε ειλικρινείς και δεν συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και μέσα από αυτή την περιπέτεια κοιτάμε τις επόμενες εκλογές ή πώς θα πλήξουμε πολιτικούς αντιπάλους ή πώς θα εξυπηρετήσουμε κομματικές γραμμές, να ξέρετε ότι το νησί θα γαζωθεί από άκρη σ' άκρη. Επιμένω να κάνω έκκληση γι' αυτό. Επαναλαμβάνω ότι για μένα είναι μετά τον κορονοϊό το δεύτερο στην ατζέντα. Δηλώνω προβληματισμένος με τη στάση σας και εννοώ στο ότι μιλάτε για μία πρόταση της Επιτροπής η οποία έχει παρόν σε αυτό το Συμβούλιο τρεις νομικούς που λένε ότι να, κύριε, η απόφαση και εμείς επιμένουμε να αυτό κυρωνόμαστε. Ελπίζω οι ανακοινώσεις που θα βγάλετε εν ώψη και της συγκέντρωσης και αυτού που πάμε να φτιάξουμε να είναι αντίστοιχες της πραγματικής ανησυχίας που μπορεί να έχετε. Και να πω ότι στόχος είναι να φτάσουμε σε αντιπρόταση. Το όχι σε όλα είναι ναι σε όλα. Τα ίδια διοδοτημένα αιωλικά πάρκα που αφορούν 8 ανεμογεννήτριες, η αίσθηση που έχω και η ξεκάθαρη δήλωση από τον κυβερνητικό παράγοντα, τον κύριο Μπακογιάννη που επισκέφθηκα προχθές, είναι ότι είναι τελειωμένες υποθέσεις. Να κάνουμε λοιπόν τις τιένδικες διαδικασίες. Του κοπελούς δεν είναι τελειωμένη υπόθεση, αλλά συνεκτιμήστε ότι η επίδειξη αυτής της πολιτικής δύναμης εμένα με ανησυχεί. Και αν αυτό δεν το κλειδώσουμε νομικά, πραγματικά το νησί δεν θα έχει άλλη ευκαιρία. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, δηλαδή για να ξέρουμε το επίπεδο της, το πλαίσιο της συζήτησης. Η απόφαση πρέπει να είναι, η πρόταση είναι για άσκηση ενδικών μέσων κατά της τροποποίησης. Υπάρχει κάποιο άλλο σκέδος, επιτροπή ή οτιδήποτε άλλο? Άκουσα, συγγνώμη, δεν άκουσα, Πρόεδρε. Είναι η άσκηση ενδικών μέσων κατά της τροποποίησης. Θα υπάρξει κάποια ομάδα, κάποια επιτροπή, κάποια επιστημονική ομάδα που θα ασχοληθεί με επισκέψεις στο Υπουργείο ή οτιδήποτε άλλο για το θέμα αυτό? Αυτό θα το συζητήσουμε την επιτροπή που έχουμε ήδη δημιουργήσει και θα το περάσουμε λοιπόν. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο μπαίνει σήμερα σε συζήτηση είναι η άσκηση ενδίκων μέσων κατά της τροποποίησης για τις φιλιατές ανεμογεννήτριες του Κοπελούζου. Σας ερμήνευσα σωστά, κύριε Δήμαρχε? Ωραία. Παρακαλώ, θέλει κάποιος το λόγο? Κύριε Μπαλά, επιτρέπονται και άλλες τοποθετήσεις πέρα από το ειδικά για Κοπελούζο? Χαλάς Ανδρέας εδώ. Όχι, μόνο για το Κοπελούζο μιλάμε. Ένα θέμα συζητάμε, τις ανεμογεννήτριες στην Άνδρο, κύριε Μπαλά. Όχι. Μιλάμε για τη λήψη απόφασης για τις, μετά την έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων 33 ανεμογεννητριών της εταιρείας Ντάμπρο στη Βόρεια και Κεντρική Άνδρο. Μόνο για αυτή την εταιρεία μιλάμε, γιατί αυτή είναι που έγινε προχθές η άδεια εγκατάσταση. Θα έχουμε το λόγο στη συνέχεια για εισηγήσεις. Για το φραγκάκι συζητήσαμε. Θα έχουμε το λόγο στη συνέχεια για εισηγήσεις. Όχι. 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 Υπάρχει μόνο αυτό το θέμα. Η εισήγηση ήταν του κυρίου Δημάρχου. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Κύριε Δήμαρχε, συμφωνείτε με αυτό? Δεν μπορούμε να εισηγηθούμε κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο ως Επιτροπή? Είστε σύμφωνοι με αυτό, κύριε Δήμαρχε? Βεβαίως. Μην ρωτάτε τον Δήμαρχο. Εμένα θα ρωτάτε. Εγώ διευθύνω τη συζήτηση. Για το συγκεκριμένο θέμα του κυρίου Κοπελούζου που συζητάμε σήμερα, το οποίο είναι επίγον. Είμαστε μια κατεπίγουσα συνεδρία. Το οποίο είναι επίγον, γιατί οτιδήποτε άλλο σε μία γραμμή κατεύθυνσης το έχετε επιτρέψει. Οτιδήποτε ραντιώνεται σε αυτή την κατεύθυνση το αποκλείεται. Είναι οξύμορο αυτό, κύριε Μπαλά. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Έχω ένα συγκεκριμένο θέμα, αυτό συζητάω. Αυτό το οξύμορο είναι όταν λέτε εσείς ότι σε ένα συγκεκριμένο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητήσουμε και ό,τι άλλο φαντάζεται ο καθένας.
Κύριε Μπάλα, είμαι μέλος μιας επιτροπής για τις ανεμογεννήτριες που έχει συσταθεί. Πρώτος, είπατε, θα δώσετε τον ίδιο χρόνο που μιλήσατε και εσείς στην αρχή. Εσείς το είπατε. Όχι για οτιδήποτε άλλο. Αυτό είπα στην αρχή, μου παρεξηγήσατε. Έχουμε συγκεκριμένο θέμα. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για απαιτούμενες ενέργειες μετά την έγκριση πνευματολογικών όρων των 33 ανεμογεννητριών της εταιρείας Τάμπρο στη Βόρεια και Κεντρική Άνδρο. Και το κατεπήγον είναι ότι η έγκριση των πνευματολογικών όρων της εταιρείας αυτής έγινε 25 Πέμπτου και συνεπώς πρέπει μέσα στην προθεσμία να ασκήσουμε το έντυπο μέσο που πρέπει να ασκήσουμε και το οποίο προτείνει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα άλλο θέμα συζήτησης για καμία άλλη ανεμογεννητρία στην Άνδρο. Αν θέλετε να συζητήσετε κάτι για τις συγκεκριμένες 33 του Κοπελούζου, που από ό,τι καταλαβαίνω κανείς δεν θέλει να κουμπίσει, δεν έχουμε, για τον Κοπελούζο δεν μίλησε κανείς πια. Δηλαδή έχουμε θέμα για τον Κοπελούζο και θα μιλήσουμε για κάτι άλλο. Έχουμε να συζητηθούμε κάτι η Επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Συμφωνούμε με τον Δήμαρχο να γίνει προσφυγή. Θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο, θέλουμε να κάνουμε μια επιτροπή ακόμα. Να μιλήσω, Λευτέρη, μπορώ να μιλήσω, να βοηθήσω. Ποιο, θα δώσω, παρακαλώ. Λοιπόν, φυσικά και συμφωνούμε με την προσφυγή για τον Κοπελούζο, για τα έντυπα μέσα, εννοείται. Θα ήθελα να πω ότι δεν ξέρω αν την έκανε την πρόταση εσύ ή κάποιος άλλος ή ο Δήμαρχος ο ίδιος, δεν ξέρω την έκανε, και θεωρώ πολύ καλή πρόταση, ήθελα και να το πω, να γίνει μία διανυσιωτική, όπως είχε γίνει κάποτε, επιτροπή από τους δημάρχους, από τους επάρχους και να πάνε στο περιβάλλοντος. Έτσι. Αυτό είπαμε, αλλά είπε ο κύριος Δήμαρχος. Το είπατε. Γιατί ακούμε διακοπές, συγγνώμη, αλλά εντάξει. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι έχει φτάσει. Άκουσε, Λευτέρη, έχει φτάσει η ώρα γι' αυτό. Γιατί όπως είπατε και προηγουμένως, θα μας εισφορέσουν από τη μια μέχρι την άλλη μεριά του νησιού. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει μια παρέμβαση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, να εκθέσουμε τις απόψεις μας, όλα τα νησιά, όπως είχε γίνει το 2017. Δεν θα κουράσω άλλο. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο άλλο για να πω μια κουβέντα, θα την πω. Όμως, συμφωνώ να προχωρήσουμε. Πώς? Επειδή με άκουγες με διακοπές, αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος είναι ότι αυτή, ξέρω ότι αυτή θα ήταν η πρόταση. Απλά θέλει να το συζητήσει και με την Επιτροπή Αγώνα. Εμάς λοιπόν, η απόφασή μας μπορεί να είναι συνδυαστική η άσκηση ενδείκων μέτρων, η μέσο, συγγνώμη, και η συμμετοχή του Δημάρχου στην. Πρόεδρε, είναι και κάτι. Επειδή δεν έχει προηγηθεί γι' αυτό που είναι σωστό και έχει γίνει και θα ξαναγίνει προφανώς, επειδή δεν έχει προηγηθεί η συνεννόηση με τους άλλους τέσσερις δημάρχους, γι' αυτό. Okay, προφανώς και θα γίνει αυτό. Εάν θέλετε να το προτείνουμε. Αν θέλετε να το προτείνουμε εμείς. Αν θέλετε να το προτείνουμε εμείς, να το βάλουμε στο σχέδιο της απόφασης και αυτό. Δηλαδή, αν θέλετε την επανασύσταση της των δημάρχων και να είναι πρόταση προς τα άλλα δημοτικά συμβουλία, γιατί δεν έχει προηγηθεί προς συνεννόηση. Γι' αυτό το λέω. Αυτό είναι πολύ λογικό. Θα συνειδητοποιήσουμε λοιπόν τον Δήμαρχο να συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή των. Σε μια διανυσιωτική επιτροπή. Ναι. Διανυσιωτική επιτροπή. Θα θέσω εγώ σαν πρόταση. Ωραία. Και ένα τελευταίο. Στις 3 του μηνός, δηλαδή μεθαύριο, περνάμε ΣΤΕ. Έχει πάρει αναβολή. Σωστά. Ναι. Πήρε αναβολή, έτσι δεν είναι? Δεν άκουγα καλά. Λοιπόν, ξέρουμε την ημερομηνία που πήρε αναβολή ή θα μας την πούνε? Θα τη βγάλουν στο ίντερνετ πριν τις 3 του μήνα. Okay, εντάξει. Δηλαδή, οι 3 του μήνα είναι Τετάρτη, νομίζω. Την Τρίτη το αργότερο θα είναι δίπλα στο έκθεμα, θα είναι η ημερομηνία. Okay. Για να μην κουράζω, ψηφίζω θετικά στην πρόταση του Δημάρχου. Πρόεδρε, παρόλο που είμαστε κουρασμένοι, θέλω μία παρέμβαση. Επειδή και ο κύριος Στρατής και ο κύριος Μαβής και ο κύριος Γιαγιάννης έχουν μιλήσει και επειδή ζήτησε το λόγο ο κύριος Ανδρέας Χαλάς και είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής, να του δώσετε ένα τρίλεπτο να κάνει μια τοποθέτηση. Δεν υπάρχει σχέση με το θέμα, φυσικά. Λοιπόν, παρακαλώ. Από τα μέλη της Επιτροπής, ποιο θέλει να τοποθετηθεί? Ας Ανδρέας. Παρακαλώ, κύριε Χαλά. Λοιπόν, καταρχάς, ανήκω σε μια επιτροπή η οποία έχει συσταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από το Δημοτικό Συμβούλιο με εισηγητικό ρόλο προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Περίεργο που δεν μας θέσατε να τοποθετηθούμε, μιας και είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό. Έχω απορίες του τύπου, τις εισηγήσεις μας, τα δελτία τύπου μας, τα πρακτικά μας, τα κοινοποιείτε, τα γνωρίζετε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Έρχονται κανονικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, βέβαια. Τα γνωρίζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου? Αφού τα έχετε κοινοποιήσει σε όλους, φυσικά. Όχι, τα έχουμε κοινοποιήσει σε μια ομάδα. Στα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα έχετε κοινοποιήσει?
Ναι, κύριε, παρακαλώ, κύριε Καλά, αφήστε τις ερωτήσεις και κάνετε την εισήγησή σας. Εγώ προσωπικά... Δεν έχουν έρθει ποτέ. Μπράβο, λοιπόν. Μπράβο, λοιπόν. Μπράβο. Άρα δεν έχουν κοινοποιηθεί. Άρα, εδώ υπονομεύεται ο ρόλος της Επιτροπής. Δεν μας έχετε δώσει χρόνο εμάς, που αφιερώνουμε εθελοντικά από το χρόνο μας, χωρίς να έχουμε θεσμικό ρόλο στα κοινά, και έχετε δώσει σε άλλους να τοποθετηθούν για όποιο και όποιο και όποιο θέμα, οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Αυτό είναι λίγο περίεργο και να είναι κάτι που στη συνέχεια... Δεν έχω ολοκληρώσει, παρακαλώ. Μα δεν σας διακόπτω. Απλά σας λέω τώρα είναι το Συμβούλιο, επειδή σε μένα απευθύνεστε. Με όχι τόσο ωραίο τρόπο, παρακαλώ, πείτε. Με πολύ ωραίο τρόπο απευθύνομαι. Διερωτώ με για κάποια πράγματα. Τα οποία, καθώς λέει και ο κύριος Δήμαρχος, καθώς παλεύουμε για να συνεννοηθούμε, να είναι πράγματα τα οποία θα τα λύσουμε για να τα βρούμε, να βρούμε καλύτερο πεδίο μπροστά μας για συνεργασία. Και αυτό είναι κάτι σαν πρόταση, να κοινοποιείται και στα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί γράφουμε εισηγήσεις. Λοιπόν, κατά τη δική μου γνώμη, η διαπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν χωράει ερμηνείες. Ο κύριος Δήμαρχος μας μίλησε για μια τροπολογία που κατατέθηκε, όπου εκεί περάσανε κάτι, το οποίο λέει εξαιρούνται τα αδειοδοτημένα. Η απόφαση όμως του Δημοτικού Συμβουλίου και της Περιφέρειας δεν αναφέρει τέτοια εξαίρεση. Εμείς συνστρατευόμαστε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει θέλουμε χρόνο για να κάνουμε ειδικό χωροταξικό. Σε απάντηση για χωροταξικό από την Άνδρο που βγαίνει από το Κόρθι, από μια ομάδα μελετητών, δεν έχουμε ιδέα και πάει λέγοντας, δεν μπορεί να βγει χωροταξικό για όλη την Άνδρο. Δεν είναι δυνατόν να βγει χωροταξικό για όλη την Άνδρο. Μπορεί να γραφτεί μια έκθεση ιδεών. Μπορεί να γράψω και εγώ τώρα μια έκθεση ιδεών. Δεν γίνονται έτσι τα χωροταξικά. Μην λέμε πράγματα και μπερδεύουμε τον κόσμο. Μην βγάζουμε τίτλους ή ειδήσεις ή κορώνες. Μου επιτρέπετε να σας διαβάσω. Και σε αυτό, με την εμπειρία μου και με την ιδιότητά μου, θα μπορούσα να βοηθήσω, κύριε Αντωνέλη. Αλλά έχω μια εισήγηση και θέλω να την ολοκληρώσω. Έχω μια εισήγηση και θέλω να την ολοκληρώσω. Δεν έχω διακόψει κανέναν μέχρι τώρα. Κύριε Αντωνέλο, όχι, περιμένετε. Κύριε Αντωνέλο, σας παρακαλώ να ολοκληρώσω ο κύριος Καλάς. Να πω τα μέλη της. Να ολοκληρώσω ο κύριος Καλάς και αν κρίνουμε ότι αυτό είναι εντός θέματος, ποια είναι τα μέλη, δεν είναι εντός θέματος. Γιατί να τα πει. Ναι, αλλά προσβάλλει, λέει ότι πάει να γίνει μια έκθεση ιδεών. Καταλαβαίνω, αλλά αφήστε να ολοκληρώσω. Παρακαλώ, κύριε Αντωνέλο. Ηρεμήστε. Κύριε Καλά, ολοκληρώστε. Λοιπόν. Αν έχετε κάτι επί του θέματος κοπελούζου, παρακαλώ να σας ακούσω με μεγάλη προσοχή. Έχω επί του θέματος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είτε αυτές είναι υβριδικό υδροελεκτρικό εργοστάσιο, είτε είναι πυρηνικό εργοστάσιο, είτε είναι ανεμογεννήτριες του Κοπελούζου, της Έντεκα, του Φραγκά, στο Φραγκάκι ή οπουδήποτε αλλού. Κανένας μας δεν τάσεται κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μα κανένας μας. Προσωπικά ο ίδιος έχω τοποθετηθεί με ένα άρθρο και μια πρόταση για υβριδικό υδροελεκτρικό εργοστάσιο στην Άνδρο. Να σας το κοινοποιήσω αν δεν το γνωρίζετε. Με ένα έργο το οποίο θα σχηματίσει ένα περιβαλλοντικό πάρκο για όλο το νησί και θα καλύψει όλες τις ανάγκες του νησιού με διάρκεια ζωής έναν αιώνα. Είπαμε να σχηματίσουμε και μια επιτροπή επιστημόνων. Αυτά όλα για να οριμάσουν, να φέρουν αποτελέσματα, να βγει επιτέλους ένας ΧΟΑΠ, να έχουμε χρήσης γης, τι γίνεται στην Άνδρο, τι πάει πού, να γίνει το οδικό χωροταξικό για τις Κυκλάδες. Πράγματα τα οποία τα περιμένουμε. Θέλουμε χρόνο. Και όχι να συνεννούμε σε μια χωροθέτηση που έχουν κάνει κάποιοι άλλοι. Και τότε θα δούμε αν προβλέπετε υδροελεκτρικό, υδρογόνο, πυρηνική ενέργεια, πυρηνική αντιδραστήρες, χάμστερ που γυρνάνε σε ροδέλες ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Και μέχρι τότε η πρόταση δική μου, όπως και άλλων, είναι να κυνηγάμε το θέμα κατά πόδας, βήμα-βήμα. Ακόμα και αν έχουμε λίγες πιθανότητες. Άρα συμφωνείτε. Αυτά και ευχαριστώ. Άρα συμφωνείτε να ασκηθεί το ένδικο μέσο κατά της εταιρείας για τις αναμογεννήτριες, που αυτό είναι το θέμα, το σημερινό ζήτημα που συζητάμε και αυτή είναι η σημερινή άδεια. Και ναι, και το λέω αυτό με το βάρος της ευθύνης καμιά διαρκοσαριά ανθρώπων με τους οποίους έχω μιλήσει. Ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Χαλάτη. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μόνο γιατί δεν υπάρχει σε κύριε Καλά, δεν σας γνωρίζω και συγχωρέστε με, δεν σας γνωρίζω. Την ιδιότητά σας.
Αυτό που ήθελα να σας ενημερώσω είναι το εξής. Κανονικά θα έπρεπε αυτό το σχέδιο να είναι έτοιμο, αυτή η μελέτη, από κάποιους άλλους εδώ και χρόνια. Να βρούμε κάτι έτοιμο. Δεν βρήκαμε τίποτα και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή με έγκριτους τοπογράφους, μηχανικούς που έχουν ασχοληθεί με το νησί μας, να κάνουμε μία πρόταση. Είπαμε ότι αυτή η πρόταση θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Θα περίμενα να επικροτήσετε μία τέτοια κίνηση και όχι να την κατακρίνετε ως έκθεση ιδεών, χωρίς καν να ξέρετε τι δουλειά γίνεται. Κυρία Αντωνέλο, κάνουμε διάλογο. Νομίζω πως όχι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Παρακαλώ, θέλει κάποιος άλλος τον λόγο για τους συγκεκριμένους. Παρακαλώ, κύριε Καπάκη. Λοιπόν, πολύ σύντομα. Μια ερώτηση μετά. Μια ερώτηση για τον Κοπελιούζο που με ενδιαφέρει. Αν έχετε ερώτηση, προηγούνται οι ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριε Καπάκη, λίγο υπομονή. Παρακαλώ. Αυτή η αύξηση του αριθμού ανεμογεννητριών του έργου κατά 10 συνεπάγεται αύξηση και τη ισοδύναμη ισχύω. Προστίθενται κομμάτια τι ισχύος και πού στα υπάρχοντα πάρκα. Ενεργοποιείται μήπως το τέταρτο πάρκο που ήταν πάνω στο πέταλο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Νομίζω ότι αυτά έχουν απαντηθεί ήδη. Έχουν κυκλοφορήσει ο χάρτης, όλοι και 34 αναμεγεννήτριες που ακριβώς μπαίνουν και όπως σας είπε και ο Δήμαρχος, αυτό είναι μια επίδειξη ισχύως της εταιρείας. Πάντως η τροποποιητική που μας ήρθε λέει ότι μειώνεται η συνολική παραγόμενη ισχύς από 218,5 σε 174,8. Σε όλα τα νησιά αυτό, κύριε Κεφτά. Αυτό είναι συνολικό. Συνολικά. Με τη μείωση του αριθμού. Την άνδρα αυξάνεται. Ναι. Αλλά συνολικά... Απλά μπορεί να αυξάνεται επειδή αλλάζουν το... Επειδή αλλάζουν την απάντηση και ή επειδή αυξάνουν τα πάρκα. Γι' αυτό λέω, κύριε Μαμπής. Όχι, έχει σημασία να δούμε αν θίγονται και άλλες περιοχές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, αν σε μία ανάγκη... Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ότι αυτή η τροποποιητική... Προφανώς. Πρέπει να προσφύγουν. Προφανώς. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Τώρα... Έχω ερωτήματα για να προβληματίσω και ανθρώπους που είναι κοντά σε περιοχές. Είμαστε όλοι τόσο προβληματισμένοι σε αυτό το θέμα που δεν χρειάζεται να πούμε. Αλλά ας το πούμε για την πληρότητα της απόφασης. Λευτέρη, προηγουμένως, ψηφίσαμε θετικά για να πάρει ο κ. Ξανθούλης τα χρήματα από την οικονομική. Ναι, να πληρωθεί. Άρα λοιπόν, αυτονόητο ότι προσφεύγουμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το. Η απόφαση είναι η παράσταση. Εντάξει. Εννοείται. Okay. Εντάξει. Απλά το λέω, δεν χρειάζεται δηλαδή να. Χρειαζόταν διαφορετική απόφαση. Τυπικό είναι αυτό που κάνουμε. Αλλά είναι και ουσία για το να καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε ενωμένοι. Και ότι όλοι είμαστε εναντίον αυτών των τεράτων, έτσι όπως τουλάχιστον σε αυτό το θέμα που συζητάμε, φαίνεται. Κύριε Καπάκη, παρακαλώ. Κοπελούζος, η πραγματικότητα, πολλές φορές συγκρινόμαστε με άλλα τα νησιά, αλλά στην πράξη δεν έχουμε πει όλη την αλήθεια. Δήμαρχε, ξέρεις ότι βρίσκεσαι στο νησί, το οποίο βρίσκεται στο μάτι του Κυκλώνα. Το νησί ή Άνδρος δεν έχει μόνο τον Κοπελούζο. Έχει και άλλες 200 ανεμογεννήτριες και με το νέο ΕΣΕΚ δεν ξέρουμε και πού αλλού θα πάει και μέχρι πού αλλού θα φτάσει. Για όσους ήταν υποψιασμένοι, εμείς τα γράψαμε κιόλας και φαντάζομαι ότι τα έχετε διαβάσει, ήταν αναμενόμενο. Οι μισές ανεμογεννήτριες από το σύνολο των νησιών τώρα, οι οποίες αυξήθηκαν κιόλας, μπαίνουν στην Άμβρο. Μόνο του Κοπελούζου. Δεν βάζουν σε άλλες. Τα άλλα νησιά δεν έχουν άλλες. Δεν έχουν άλλα αιωλικά πάρκα. Κατά συνέπεια, επειδή μιλήσαμε για ειλικρίνεια, η ευθύνη η οποία έχουμε εδώ και το πολιτικό προσωπικό και οι κοινωνικοί φορείς και ο πολίτες μεμονωμένα είναι πολύ σημαντική για τον τόπο, το πώς θα διαμπεί στο μέλλον και κυρίως απέναντι στις επόμενες γενιές. Είναι προφανές ότι θα προσφύγουμε στον Κοπελούζο, αλλά φτάνει μόνο αυτό. Μπορεί ο Κοπελούζος να είναι μόνο το προκάλημα, να τα βάζουμε μόνο με ένα δυνατό αντίπαλο και να δώσουμε μια μάχη θεαματικά. Εδώ θα πρέπει και στην πράξη να είμαστε ενωμένοι. Δυστυχώς αυτό δεν έχει προκύψει. Μακάρι να προκύψει και από εμάς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να είμαστε όλοι μια γροθιά. Πραγματικά, γιατί ο αγώνας αυτός δεν πρόκειται να κερδιθεί. Να κερδιθεί εάν ο ίδιος, η ίδια η κοινωνία δεν ξεσηκωθεί και δεν
αναδείξει ότι αντιτίθεται σε αυτό. Όπως κάνουν όλα τα νησιά. Ειδικά εμείς έπρεπε να είμαστε δήμαρχοι, έπρεπε να είμαστε μπροστάρης. Αυτός ο οποίος θα έπαιρνε μπροστά και τους άλλους δημάρχους. Συμφωνώ και εγώ με τον Σούδη ότι πρέπει να γίνει μια επιτροπή από όλους τους δημάρχους. Δεν φτάνει αυτό. Στην πράξη λοιπόν χρειάζεται η αντιπρόταση που είπες. Αντιπρόταση. Προφανώς αντιπρόταση. Δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θα συμφωνήσω με τον δήμαρχο, δεν έχουν γίνει. Δυστυχώς έχουν γίνει τρομερά λάθη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι έχει γίνει 9 μήνες. Ακούμε αντιπρόταση. Ακούω τη λέξη του αντιπρόταση, αντιπρόταση, αντιπρόταση. Τι έγινε στην ουσία. Τι κάναμε για την αντιπρόταση. Κάναμε μια προηγούμενη επιτροπή που θα συζητούσαμε να πάμε σε μια αντιπρόταση και δεν έγινε τίποτα. Έγινε μια ενημέρωση που δεν έγινε. Εμείς προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε το Δήμο και στην πράξη αυτό που ρώτησα εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει γίνει viral τώρα που είπα ότι δεν είμαστε ενημερωμένοι. Ρωτούσα ποια είναι τα διοδοτημένα επίσημα και αυτό το έχετε κάνει. Κάποιοι το έχουν κάνει ότι εγώ συμφωνώ. Και παίζουν αυτό το βίντεο συνέχεια. Γιατί δεν ρωτάτε εμένα ποια είναι η θέση μου και ουσιαστικά βγαίνει αυτό το βίντεο το οποίο το αναπαράγει και ο Δήμαρχος μόλις τώρα το είπε. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, γιατί το θέμα δεν είναι το θέμα να πούμε ποιες είναι οι διαφορές μας, αλλά κυρίως τι μας ενώνει. Και εδώ μας ενώνει ο τόπος. Να μην καταστραφεί ο τόπος. Και για να μην καταστραφεί ο τόπος θα πρέπει ειλικρίνεια και όλοι μαζί. Και όχι με επιλεκτική ο καθένας ό,τι νομίζει κατά το δοκούν ότι εξυπηρετεί δικές του επιδιώξεις συμφέρει αυτό. Αλλά μια πρόταση η οποία θα βγαίνει μέσα από όλη την κοινωνία και θα αντιπροσωπεύεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και από τις επιτροπές. Στην πράξη να φαινομένει, όχι στα λόγια. Και προφανώς... Για να μην συμφωνώ, έτσι, για την άσκηση ενδικό μέσο. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Είναι προφανές η έλλειψη ειλικρίνειας του κυρίου Καβάκη. Προκαλώ όλους όσους δουν αυτή τη συνεδρίαση να δουν και τις 27ης, να δουν και τις ανακοινώσεις που έβγαλε την επομένη και να... Δεν γνωρίζω την ηλικία του κυρίου Καβάκη, μου διαφεύγει. Σίγουρα ο κύριος Καβάκης δεν είναι 12 μηνών, ούτε 9 μηνών. Δεν προέκυψε στα πολιτικά πάντα μιλάω. Δεν προέκυψε στα πολιτικά πράγματα της Άμμουρ τώρα. Δεν θα συνεχίσω για την κυβερνητική, για την έλλειψη, για την απουσία της και για την κυβερνητική αδράνεια που επέδειξε, γιατί ήταν σε πολύ πιο κομβικά σημεία. Να μας εγκαλεί όμως ο κύριος Καβάκης για τους 8 μήνες διοίκησης και τι έχουμε αντιμετωπίσει ως διοίκηση, ιδίως από τον κύριο Καβάκη, είναι πολύ. Δεν θα συνεχίσω γιατί αύριο έχουμε μια συγκέντρωση που πρέπει να εμφανιστούμε ενωμένοι. Αλλά κύριε Καβάκη, όποιος δει και τα δύο συμβούλια θα καταλάβει ακριβώς και τις προθέσεις σας. Κάνετε ακριβώς τα ίδια που κάνετε στον κύριο Σουσούδη τόσο καιρό. Όλοι οι υπάλληλοι γνωρίζουν τις τάσεις σας. Είστε αυτός που κάνει προσφυγή στα πάντα και ανάλογα με την πολιτική συγκυρία διαμορφώνετε και τη θέση, γιατί σταθερή θέση πολιτική δεν έχετε και ουσιαστικά πηγαίνετε μόνο για πολιτική καπηλεία του θέματος. Στο τέλος αυτής της διαδρομής θα αποκαλυφθεί ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται και ποιος πραγματικά δεν ενδιαφέρεται. Για άλλη μια φορά χρησιμοποιήσατε ένα διχαστικό λόγο, κύριε Δήμαρχε. Δεν θα σας παρακολουθήσω σε αυτό το διχαστικό λόγο, ούτε θα σας πω τι έχω κάνει εγώ ή τι δεν έχω κάνει εγώ. Θέλω... Και είπα ότι 9 μήνες δεν έχει κάνει η Δημοτική Αρχή και αν έχει κάνει, να μας το πει αυτή τη λεγόμενη αντιπρόταση. Μπορώ να πω ότι είχατε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, όμως επειδή επικαλείστε την ενότητα για αύριο, δεν θα σας παρακολουθήσω και μένω στη λέξη ενότητα και όχι στο διχαστικό σας λόγο. Ας συνεχίσουμε να πάμε μπροστά. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το κλίμα. Ελπίζω αύριο η ομόφωνη απόφαση να μην είναι μέσα σε εισαγωγικά. Όπως ήταν του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου και του προηγούμενου από εσάς, κύριε Καβάκη. Κύριε Πρόεδρε, ο Χέλμης... Μπορώ να μιλήσω. Ναι, κύριε Λότσα. Κύριος Γιάννης, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, έχω μείνει άναυρος απόψε. Προσπαθώ σε όλα τα συμβούλια να είμαι πάρα πολύ ήρεμος και θα το κάνω και τώρα. Παρακαλώ, κύριε Γιάννη, πιο κοντά στο μικρόφωνο λίγο. Προσπαθώ, λέω, σε όλα τα συμβούλια να είμαι ήρεμος και θα το προσπαθήσω και τώρα. Άκουσα με μεγάλη έκπληξη
τον κύριο Παπάκη να λέει ότι για τα προηγούμενα χρόνια τι έχει γίνει και δεν έχει γίνει. Κύριε Καπάκη και κυρίες και κύριοι, εγώ ήμουν στην Πάρο. Κύριε Καπάκη, δεν ήσασταν στην Άβρο. Γιατί με αυτό το οποίο μας παρουσιάσατε απόψε και προσπαθώ, επαναλαμβάνω, να μην δυναμητήσω κανένα κλίμα. Αλλά έλεος, πια. Σας είπε κάτι ο Δήμαρχος, θα έρθω να το, και εγώ να το προσθέσω παραπάνω. Αλλάζετε θέσεις και απόψεις όπου φυσάει ο άνεμος. Και δεν είναι μόνο αυτό που έχετε πει στο Συμβούλιο και είπατε ότι έχει γίνει viral, διότι μπορεί να αναπαράγεται κάτι, αλλά υπάρχουν και ευτυχώς μάρτυρες, οι οποίοι σας έχουμε ακούσει διαχρονικά. Ειλικρινά, κύριε Καπάκη, υποστηρίζετε την ενότητα με ό,τι κάνατε πριν από λίγο στην διαδικασία αυτή που βρισκόμαστε απόψε? Προτείνατε, ας πούμε, χαρακτηριστικά, και δεν πάω λίγο πίσω, απλά για να δούμε όλο το κλίμα. Στο ΦΟΣΔΑ, μετά στη συνέχεια, κυρία Μαμάη, από την ομάδα σας, εξέθεσε αντικειμενικά τον Γιάννη τον Μπακέλα, έγιναν όλα αυτά που έγιναν, και δεν αναφέρομαι σε αυτή την κόντρα, την αριθμητική ή οτιδήποτε άλλο. Υποστηρίζεται ενότητα και λέτε τώρα, επειδή μας ακούνε και άνθρωποι από την Επιτροπή, ότι προσπαθείτε τόσα χρόνια και σήμερα ακόμα για την ενότητα? Κύριε Καπάκη, έχετε μπερδέψει εντελώς τον όρο ενότητα. Θα σας παρακολουθήσω και στην πορεία και θα παραμείνω σιωπηρός, δεν θα συνεχίσω απόψε, διότι πραγματικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενωθούμε μαζί με όλα τα νησιά. Και από ό,τι παρατηρώ, επί 3,5 ώρες αναλωθήκαμε κυριολεκτικά. Μιλάμε τώρα γύρω στα 40 λεπτά για το μέγιστο και τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με τις ανεμογεννήτριες του Κοπελούζου και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έρχονται. Συμφωνούμε λοιπόν ότι θα πρέπει μαζί με τα άλλα τα νησιά να ενισχύσουμε όλη αυτή τη φωνή και να την φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, αφού κάνουμε το αυτονόητο το οποίο άκουσα ότι είπε η κυρία Μαμάη προς τον κύριο Αντωνέλο, δηλαδή εσείς προσπαθείτε να κάνετε χωροταξικό για όλο το νησί. Και αν το προσπαθεί η κυρία Μαμάη, δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα ο κύριος Αντωνέλος μαζί με κάποιους ανθρώπους? Εμείς το λέμε όλους. Λοιπόν, ακούστε. Έχω καταλάβει. Ακούστε με τα λόγια του κύριου Μπάλα, είστε εκτός θέματος. Ακούστε με λίγο, κυρία Μαμάη. Είναι πάρα πολύ εντός θέματος. Πάρα πολύ. Και προσπαθήστε να διαφυλάξετε την αξιοπρέπεια ολονών, αλλά και τη δική σας. Εγώ θα σταματήσω εδώ. Ναι, γιατί άλλο... μιλάμε για σταθερές θέσεις τώρα, όπως με το πλοίο που θα έρθει να πάρει τα σκουπίδια, Δημήτρη. Επειδή μιλάμε για σταθερές θέσεις. Ακούσαμε, ακόμα, ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Ακόμα το περιμένουμε το πλοίο. Δεν έχουμε τελειώσει, κύριε, κύριε Αδάμη. Μην λαϊκίζετε τόσο ασύστολα. Μην συνεχίζετε να λαϊκίζετε. Ανέφερες για σταθερές θέσεις του καθενός γι' αυτό. Βεβαίως, ανέφερε. Ο κύριος Καπάκης μπορεί να υπερασπιστεί, πιστεύω, εξόχως τον εαυτό του. Εκτός αν θα πρέπει να το κάνει η κυρία Μαμάη και ο κύριος Αδάμης που μιλάτε. Έχετε πάρει τη σκητάλη από το Δήμαρχο, βλέπω τώρα. Συνεχίστε. Λοιπόν, πείτε κάτι για τις ανεμογεννήτριες δεσμεύσεις. Πείτε τις θέσεις σας και αφήστε τους χαρακτηρισμούς. Πήρατε τη σκητάλη του διχαστικού λόγου. Ακούστε με, κύριε Καπάκη, με ηρεμία. Ακούστε και μην κουνάτε δάχτυλο σε κανέναν. Ούτε στην κοινωνία, ούτε σε κανέναν. Κουνάτε συνέχεια δάχτυλο και εγώ προσωπικά, αν μη τι άλλο, δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό. Να είστε ευγενικός όσο μπορείτε, να είστε ήρεμος όσο μπορείτε και αν δεν μπορείτε, αποχωρήστε. Λοιπόν, μέχρι εδώ για το κλίμα το ενωτικό που πρέπει να υπερασπιστούμε αύριο όλοι μαζί. Λοιπόν, θα το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εύχομαι λοιπόν, όπως είπε και ο Πρόεδρος, να μην είναι προσχηματικό, να είναι ουσιαστικό και να προχωρήσουμε τουλάχιστον σε αυτή την χρονική περίοδο όλοι μαζί με τον Δήμαρχο, ούτως ώστε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό για την Άνδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θέλετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπάλα, να μιλήσω. Να πω και Μπάλα, κοιτάξτε, Μπάλα, μια πολύ σύντομη απάντηση, καταλαβαίνετε, είναι προσωπικού. Να πω εγώ για εσάς για να απαντήσετε συνολικά. Ωραία. Θεωρώ πρέπει να μπει σε ψηφοφορία, Λευτέρη. Ναι, μπορεί, ψηφοφορία και τέλος. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, να πω... Εγώ με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να αποχωρήσω, διότι δεν μπορώ άλλο στο διαδίκτυο. Μπαίνω, βγαίνω, είναι αδύνατον. Τα παιδιά, είναι αδύνατον να είμαι στο διαδίκτυο άλλο, παιδιά.
Ναι, ναι, από προ Λευτέρη. Έχω ψηφίσει υπέρ Λευτέρη, εντάξει. Και ένα λεπτό δώσει, ψηφίζουμε τώρα. Κύριε Καμπάκη, ένα λεπτό δώσει, ένα λεπτό. Το ξέρω τι ψηφίζει. Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή δεν πάει άλλο, ειλικρινά. Ειλικρινά, έχω και την υπομονή. Παρακαλώ, κύριε Καμπάκη. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα λοιπόν. Εγώ αντιπαρέρχομαι. Δυστυχώς ο κύριος Γιαννίσης πήρε τη σκυτάλη από τον Δήμαρχο. Διχαστικός και λόγος και προσωπική επίθεση. Τον περίμενα να ακούσω ποιες είναι οι θέσεις του για το πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα κληθούμε να απολογηθούμε ως γενιά. Αυτός είναι ο κύριος Γιαννίσης, κύριε Καμπάκη. Αντί να πει ο κύριος Γιαννίσης αυτό. Μην ψάχνετε, αλλά προχωράμε στην ψηφοφορία. Λευτέρη, συγγνώμη, παρεμβαίνω. Αντί να πει λοιπόν αυτό ο κύριος Γιαννίσης, αφήστε με ένα λεπτό να πω μια φράση, εγώ δεν διακόψα. Λοιπόν, αντί να πει λοιπόν αυτό ο κύριος Γιαννίσης, έκανε προσωπική επίθεση και ο ίδιος να πει για συνέπεια. Εγώ είμαι πρόθυμος να δούμε ποιος είναι συνεπής και ποιος δεν είναι συνεπής και στα λόγια του και στα έργα του. Και η κοινωνία μας κρίνει όλους έναν-έναν. Είμαστε μικροί. Λοιπόν, ας πάμε αύριο στο Κόρθι και να ενώσουμε τα χέρια μας και τις γροθιές μας, γιατί ο τόπος βρίσκεται σε κίνδυνο. Και αυτό είναι τον Καπάκη. Δεν είναι ο Καπάκης. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω μια κουβέντα? Μια κουβέντα, δεν πρέπει να μιλήσω. Εγώ την ψήφο σου, το ξέρω. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, γρήγορα όμως. Ναι. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι όλοι μας συμφωνούμε ότι δεν είμαστε αρνητικοί σε όλα και ότι καμία ανεμογεννήτρια δεν πρέπει να μπει πουθενά στην Άδρο. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι οι διαμαρτυρίες και όλα τα ένδικα μέσα θα πρέπει να στηρίζουν την αναστολή εργασιών και αδειοδοτήσεων για όλες τις ανεμογεννήτριες. Γιατί μέχρι να δημιουργηθεί βέβαια το χωροταξικό, γιατί διαφορετικά θα φανεί ότι υπάρχει διαχωρισμός και διαφορετική αντιμετώπιση στους προμηθευτές. Τώρα, αν οι αδειοδοτημένες θα πρέπει να τοποθετηθούν ή όχι, και πιθανόν να αδειοδοτηθούν. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως. Το να κερδίσεις 5 πρέπει να διεκδικείς 10. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στην ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ μόνο ένα λεπτό. Κύριε Μπάλα, θα τελειώσει η συνεδρίαση και νομίζω θα είμαστε όλοι καλύτερα. Όλης της και απαρτία και πραγματικά αποδείξαμε ότι μπορούμε να πετύχουμε την ενότητα και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, παρότι μπορεί να έχουμε κάποιες διαφωνίες, να προχωρήσουμε μπροστά ενωμένοι, και αυτό προσπαθούμε να υπηρετήσουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι υπηρετώντας την ενότητα, υπηρετούμε το νησί. Υπηρετώντας, πετροβολώντας ο ένας τον άλλον, υπηρετούμε τις εταιρείες. Το είπαμε αυτό και με τον κύριο Δήμαρχο και μόλις στην Επιτροπή, και όλο αυτόν τον καιρό το έχουμε εφαρμόσει αυτό, παρότι έχουμε κατηγορηθεί. Ότι είμαστε αντιπολιτευτικοί, δεν είμαστε αντιπολιτευτικοί. Προσπαθούμε να βρούμε το καλύτερο για όλους. Για το θέμα της αντιπρότασης, κάνουμε πάρα πολύ σοβαρή αυτή τη στιγμή προετοιμασία να καλέσουμε επιστήμονες να μπορέσουν να μας δώσουν τα φώτα τους πώς πρέπει να κατατεθεί και πώς πρέπει τέλος πάντων να είναι αυτή η αντιπρόταση. Αυτό το οποίο θέλω μονάχα την εικόνα να σας δώσω και να προχωρήσετε στην ψηφοφορία σας είναι ότι έξω από αυτή τη συζήτηση που κάνετε αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έξω από τη συζήτηση που κάνουμε και εμείς μέσα στην Επιτροπή, υπάρχει μια κοινωνία η οποία ενώνεται διαρκώς και ενώνεται και μεταξύ της, και σας το λέω επειδή είμαι μέσα σε αυτή τη ζήμωση, ενώνεται μεταξύ της. Αυτό που είπε ο κύριος Χέλμης από το Μακροτάνταλο, αυτό είναι που μας ενώνει όλους, ότι δεν είμαστε ενάντια στην εκμετάλλευση του ολικού δυναμικού. Δεν είμαι από το Μακροτάνταλο, είμαι από το Γάβριο. Σας ζητώ συγγνώμη, κύριε Χέλμη, δεν σας ήξερα. Αλλά, παρεκκλητώ γι' αυτό. Το επιχείρημα είναι που έχει σημασία, έτσι. Ότι θέλουμε χωροταξικό σχεδιασμό και όχι αυθαιρεσία. Και αυτό δεν μας ενώνει μονάχα εμάς από τα τρία μέρη του, από πάνω μέχρι κάτω την Άντρο. Μας ενώνει και με τα υπόλοιπα νησιά. Και μας ενώνει και με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε. Μια απόφαση που όλοι συμφωνούμε δεν έχει καμία σημασία. Παρακαλώ να ψηφίσουμε η πρόταση που κατεβαίνει στην ψηφοφορία. Μην διαχωρίζετε τις ευκαιρίες. Ευχαριστώ, κύριε Γιαγιάννη, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πρόταση λοιπόν της προσφυγής κατά της επιτροποποιητικής έκρησης περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας ΔΑΜΚΟ στη Βόρεια Κεντρική Άνδρο και η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο, στον Δήμαρχο, συγγνώμη,
η αξιοδότηση στο Δήμαρχο σε συνεννόηση με τα άλλα νησιά να, να επανασυστήσουν και να συμμετέχει στη συγκεκριμένη διανυσιωτική επιτροπή προκειμένου να γίνει αντιπρόταση και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται πέραν των δικαστικών. Συμφωνείτε, κύριε Δήμαρχε, αυτή είναι η πρόταση. Ωραία. Παίρνει σε ψηφοφορία. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος? Όχι, εγκρίνεται ομόφωνα. Παρακαλώ, κύριε Σούδη. Συμφωνώ. Ναι, όχι, γιατί δεν άνοιξε το φως. Άρα λοιπόν να το ξέρω. Καλή επιτυχία για αύριο, παιδιά. Καλή επιτυχία για αύριο. Να σε καλά, θα δώσω. Πρόεδρε, πριν κλείσουμε. Σας καληνυχτίζω, διότι είναι αδύνατο να παρευρεθώ το διάλογο. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Πριν κλείσουμε, θέλω να επισημάνω το εξής. Επειδή όποιος δει αυτό το συμβούλιο θα πει ότι αυτή η ενότητα είναι μια γυαλατζή ενότητα, ίσως να είναι το πρώτο βήμα για να φτάσουμε σε μια πραγματική ενότητα. Αυτό που θέλω να επισημάνω σε σχέση με την αυριανή εκδήλωση. Στα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας, χρειάζεται η συνεννόηση και με τα άλλα νησιά. Επειδή είμαστε στην αρχή μιας δύσκολης, θα πω κουτσής, τουριστικής περίοδου, πρέπει να είμαστε απόλυτα προσεκτικοί για το πώς θα συμπεριφερθούμε σε αυτή την εκδήλωση και μιλάω για τις αποστάσεις και για την διαχείριση της όλης συγκέντρωσης. Να ξέρετε ότι αυτό ήταν ένας προβληματισμός όλων των δημάρχων, ήταν και της αστυνομικής διεύθυνσης περιφερειακής που προς τιμήν όλοι οι δήμαρχοι είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να αποτρέψουμε επειδή απαγορεύεται. Από εκεί πέρα δεν πρέπει να προκαλέσουμε, γιατί είναι λάθος το μήνυμα που θα περάσουμε. Αυτό το διήμερο ο Νίκος Μουστάκας κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Έχουν έρθει άλλο συνεργείο από το Open. Προσπαθούμε να προβάλλουμε το νησί. Μην περάσουμε λάθος μήνυμα. Μπορεί να σας φαίνεται, περίεργο. Έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά που διοργανώνουν όλη αυτή την εκδήλωση. Πρέπει να προσέξουμε ακριβώς το πώς θα συμπεριφερθούμε αύριο στην εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.